για τους χαμένους τελικούς της δεκαετίας του 70. Για τα χαμένα πρωταθλήματα της δεκαετίας του 70. Για τα κυνηγητά στο Παντελάκι. Για τα βουλινικά χρόνια. Για το λεωφορείο της Θήρας 4 που πήγε στα Τέμπη, στη Λάρισα. Για να στηρίξει τη Λάρισα να πάρει το πρωτάθλημα το 88. Για τον Κάμελ, για τον Μπέλο, για τον Κουκούλα. Για τους οπαδούς λογιστές, για τις νύχτες ντροπής νικών του Ολυμπιακού στην Τουμπάρα, το πλήρωμα του χρόνου. Για το αποκούμπι του κόσμου του ΠΑΟΚ, το μπάσκετ, για το τίμημα που πλήρωσε 5 χρόνια εκτός Ευρώπης, γιατί δεν διάλεξε ένα οποιοδήποτε παιχνίδι, αλλά ένα ευρωπαϊκό. Για όλα τα οροστάκια που έχουν καταπιεί χιλιόμετρα, για τον γκολ του Πάπριτσα στο ΆΚΑ, για τη μεθυστική κούρσα τίτλου του Χρήστου Δημόπουλου στο Αλκαζάρ, για τον αποκλεισμό από την Μπάγκερ στα πέναλτι, για τους 6 των τεμπών, για τα πορτοκάλια με τα ξηράφια στη Φιλαδέλφια το 81, για όλους εμάς άλλο το 40, για όλα τα 8χρονα και 10χρονα παιδάκια, ο λαός ενωμένος, ποτέ νικημένος. Κι ας περάσουν άλλα 34 χρόνια. Ευλογημένη η χθεσινή μέρα. Είναι ο Λίμπερο, η Τρόικα, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12, από τις 10 μέχρι τις 12, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Χρήστος Σαλτίδης, Μάριος Σλαμάς, Σωτήρης Δασκαλάκης, πιάνονται γκαλίτσα μαζί με όλους εσάς. Οι οποίοι μπορείτε να επικοινωνείτε είτε μηνυματικά, μάλλον μόνο μηνυματικά για την πρώτη ώρα της εκπομπής και μετά τηλεφωνικά, θα πορευτούν μαζί για το επόμενο 2 ώρες. Πρωταθλητής στη χορηγία, ο Μαργαριτόπουλος, Ασφάλεις Μαργαριτόπουλου. Επειδή το αυτοκίνητό σας είναι πολύτιμο, σε Ασφάλεις Μαργαριτόπουλος είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απέτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σας ανάγκες. Πληροφορίες, information που λένε στα γαλλικά, στο margaritopoulos.com και στο νέο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 911 701. Και αν νομίζω ότι καθάρισε μόνο με την ασφάλεια αυτοκινήτου, κάνεις πολύ μεγάλο δεξ, κυριούλη. Για ασφάλεια υγείας στο Μαργαριτόπουλο. Νιώστε σίγουροι για την περίθαλψη της οικογένειάς σας με ασφαλιστικά πακέτα από 170 ευρώ το χρόνο το άτομο. Συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές γιατρών, γιατρός ο Τσεκεβάρα, εξετάσεις, φάρμακα, επεμβάσεις και το κυριότερο αποκλειστική νοσοκομούλα. Πληροφορίες επαναλαμβάνω στο margaritopoulos.com και στο νέο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 911 701. Αν δεν χόρτασες πίτσα, μπορείς να συνεχίσεις να καλείς στο 628586. Mr. Gold, Σικές, Μεσολογίου 2 μετά το γήπεδο του ΒΑΟ, Σικές, Νεάπολη, Αμπελόκηποι, Πολύχνη και Μετέωρα και στο κέντρο μπορείς να παραγγείλεις οποιαδήποτε ποικιλία προσφορών που υπάρχει, όπως 3 πίτσες κανονικές, 78 εκατοστά, μόνο 9,90, ούτε καν 10 ευρώ, παίρνεις και ρεστάκια, αν και πρέπει να τα αφήσεις τα ρέστα στον Τιλιβερά. Καλημέρα Χρυσάρα Τσαλτίδη. Τι είναι, παρόν έτσι. Φωνάζεις χθες. Έλα. Εντάξει, ρε φίλοι, από τις βραδιές που περιμένεις πώς και πώς. Και συνήθως τις περιμένεις παιδί μου να γίνουν πολύ γρήγορα, δηλαδή άλλα 2-3 χρόνια, 4 χρόνια, 5 χρόνια, αλλά πέρασαν αρκετά, 34. Σε 35 πάλι. Εντάξει, ρε φίλοι. Αν να περιμένω και να γίνει αυτό το πράγμα στο χθεσινό, χαλάει. Πόσο χρόνο δάζε? 46 και 34. Θέρμη. Κιμητήρ. Πού είναι ο. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Δεν νομίζω μπορεί να έχει εκμεταλλευτεί την κατάσταση και να λείπει. Δεν νομίζω. Θα μην μέρο. Αυτό είναι τυπικό. Εντάξει. Μπορεί και παίζει και παιχνίδι σωτηρία σήμερα η πόλη μας, γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε πάνω στη σημερινή μας εκπομπή. Γιατί? Και επειδή θα έρθει το μεσημέρι τη Σκαπούλα, αλλά το πρωί. Θα μου έλεγε, θα με ενημέρωνε. Γιατί χθε κάποια στιγμή του στείλα μήνυμα, θα μου έλεγε. Από εδώ λείπει ένα ακουστικό. Να ορίστε το ακουστικά σου, φίλε. Εγώ τα έβαλα εδώ πέρα και γυρίζαμε. Να ορίστε το άλλο είναι εκεί. Και τι γίνεται τώρα? Τι γίνεται τώρα? Τώρα απολαμβάνουμε, ρε φίλε. Το νέκταρ που λέμε. Το απολαύσατε χθες, ρε φίλε. Εντάξει. Έχει και μετεόρτια. Μπρίγιοβιτς, τον αποθέωσες τον Μπρίγιοβιτς που ξεφώνησες. Μεγάλο καμάρι. Το καμάρι της Βέρνης. Ο κίλερ των Βαλκανίων. Ο άνθρωπος χρυσάφι. Τι κολοτούμα. Τι πάρει κατευθείαν, ρε φίλε. Ο Βαν Στελρόι των φτωχών. Αν και δεν νομίζω να ήταν φτωχό. Καλά, αυτό πώ πειράδει, ρε. Έλα. Και φόρεσε άλλη φανέλα. Εντάξει, ρε φίλε, φαντάζεσαι να τραυματιζόταν. Πήρα μια ανακοίνωση τώρα. Φαντάζεσαι τη χυμαδιού είναι εκεί πέρα, ρε φίλε. Από την Αλτιχάντ που λέει τον καλεί σε απολογία. Αλήθεια. Βέβαια, δεν πρέπει να κληθεί. Μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει, φίλε. Και τιμωρία θα γυρίσει πίσω στον πάγο. Κοίταξε, με τα 300 χιλιάρικα, αν δώσει, έρχεται πίσω. Να δώσει κιόλα. Θα δώσει. Θα δώσει, φίλε. Κοίταξε, απέξει. Κοίταξε, η αλήθεια είναι του χρόνου. Του ανοίγει πορτούλε. Του χρόνου. Έχουν περιοριστεί λίγο τα φιλικά σου. Για φιλικά. Δεν είχαμε ούτε ένα φιλικό, κύριε. Ούτε ένα φέτος. Ούτε ένα φέτος φιλικό. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κάλλιστα τα δύο πάτε μα στην Τουμπάρα. Πάω κάτι. Σου έχω φέρει μια φωτογραφία εκεί που είναι τα ρεπορτάζ 7-8 ομάδων που πάντα πριν τον Πάοκ λέει με 9 απουσίες, με 8 απουσίες, με 7 και πριν τον Άρη πλήρης ο ένας. Πλήρης ο άλλος. Πλήρης. Εντάξει, αυτές είναι οι διαφορές μας. Σημαντικές. Μόνο. Εντάξει. Μόνο. Όχι, έχεις και πολύ καλές σχέσεις ανά την Ελλάδα με τις ΕΠΣ. Εγώ πήγαινα με τα τραχτέρ, εσύ έχεις κάτι καλές σχέσεις. Τη φιά την είδες.
Τη φιάση την είδα, ναι. Σου άρεσε. Στο μεγαλύτερο κομμάτι. Θα σου πω το εξής. Το Σάββατο ήσασταν μια κλασική αντιγραφή του Άρη. Γιατί, ρε φίλε. Copy-paste. Γιατί. Στο έπακρο. Γιατί ακριβώς πριν 5 χρόνια, όταν έπεφτε ο Άρης, το έκαναν οι Αριανοί με τους πυρσούς στην παραλία και με τους πυρσούς στα κάστρα. Αυτό σου λέω. Αυτό λέω. Copy-paste. Χθες. Αυτό που σημαίνει, δεν μπορεί να το κάνει άλλο. Δηλαδή, σύνθημα. Να μου πει, θα φωνάξω σύνθημα. Δεν έχω γκόμενα, δεν έχω λεφτά. Να πω. Ρε φίλε, ήταν αντιγραφή. Η φιέστα όμως η χθεσινή. Δεν είχε πολλά μέρη. Με τα λεφτά του. Πού να έχω στη Μητροπολίτη του Ιωσήφ ή να μπει στην Ερμού. Τι να κάνει. Θα πα παραλία. Παραλία θα πα. Κάντε κάτι άλλο. Γιατί, τι. Πώ έκανε. Στη φιέστα έκανε κάτι διαφορετικό. Έκανες αυτό, κάτι... αυτό σκεφτήκαμε. Κάτι άλλο. Ποιο σκεφτήκατε. Αυτό που κάναμε εμείς. 8 χιλιόμετρα ήταν το μα. Μα ήταν 8,5. Από τον Ανδροπόταμο μέχρι τη Ρέμβη. Μέχρι την Μπουκάρα μα ήταν 8,5. Μέχρι τη Ρέμβη Μπουκάρα. Ήταν και πάνω από τη Ρέμβη. Ήταν το χείλο μέχρι το Θερμαϊκό. Το μαγαζί, το Ζουμπούλι, θα σου χωρίσει. Εμάς τους πυρσούς αγοράσαμε μόνοι μας γι' αυτό. Και εμείς τους αγοράσαμε, φίλε. Τι. Άκουσε, παιδί, σε αυτό τουλάχιστον έχω αποδείξει. Μήπως έκανες και όλη τη φιέστα χθες την πλήρωση εσύ. Όχι, εκεί πέρα πλερουά για τέτοια πράγματα. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Ιβάν έχει, φίλε, τόσο χρήμα διαθέσιμο κτλ. Ήταν φυσιολογικό να κάνει κάτι εντυπωσιακό. Ναι. Πήρε το πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια, το χάρηκε. Πώς μπήκε αυτός μέσα στο γήπεδο. Ποιος. Είχε τελειώσει το παιχνίδι. Φιλοαγώνος τέλος. Έχει τελειώσει. Ας πούμε και να μην τελειώνει. Σωστό. Πού ζεις αγώνα. Επίσης έχω δύο παρατηρήσεις. Ένα. Πρώτη. Καλά ρε Γιωργάκη. Τι. Το φουσκωτό και πάνω στο πούλμα μαζί τον έχεις. Ποιον. Παοξάκι είναι αυτό. Καταρχήν έπιανε δύο θέσεις. Τι πράγματα είναι αυτά. Αυτή η συνήθεια πιάνουν δύο θέσεις. Επίσης μου έχει μείνει ο Σαραϊδάρης. Αυτό ήταν βοηθός. Γιατί. Αυτός που χοροπηδούσε πιο πολύ από το δασκαλάκι στο πούλμαν. Στο πούλμαν. Και χοροπηδούσε. Είναι σε όλα τα πλάνα, φίλε. Ναι. Χοροπηδάει σαν τρελός. Δεν το γνωρίζει τον κύριο. Αυτός είναι που δεν είδε την καρατιά του Γεωργιάδη στον Καράμπελα. Ήταν βοηθός γραμμής τότε. Τώρα το κατάλαβα. Αυτοί λοιπόν, φίλε, αυτοί εδώ σφύριζαν. Ναι. Επί σειρά ετών. Και δεν έπαιρνα τίποτα. Τι? Και δεν έπαιρνα τίποτα. Έπαιρνε στην τέταρτη θέση. Τι δεν την κάνει στην τέταρτη θέση. Δεν μπορούσε για παραπάνω. Ήσουν για 7ο και έμεινε τέταρτο. Α, έτσι πάει. Έτσι πάει. Μάλιστα. Ωραία. Ωραίο ήταν το πανηγύρι χθες. Τι σου άρεσε, τι σου άρεσε. Χθες. Τι είδε, τι δεν μου άρεσε. Α, δεν σου άρεσε κάτι από τη φιέστα, ρε φίλε. Δεν υπάρχει κάτι. Στη γιορτή, τι να πω. Ωραίο ήταν αυτό που έδεσε, ρε παιδί μου, ξέρεις που βγάλανε από το σύνδεσμο τη τέτοια. Και φώναζε ένα σύνθημα και φώναζε και το γήπεδο. Θα σου πω το εξής. Βγάλανε και τον Αμπλιζάμπια, τον Μπουζό. Δεν μου άρεσε που βγήκε μόνο 10 δευτερόλεπτα αυτά στο εξωτερικό. Άμα ήταν δηλαδή. Α, ήθελα να το ρίξω. Ήταν σε Άρη. Δηλαδή, γιατί, θα σου πω γιατί. Γιατί α πούμε είδα του σερβιτόρου εκεί τη Ζάμπια που του έντυσε αυτό εκεί πέρα κάτω. Ρε φίλε, αυτοί προφανώς για να κάνουν όλο αυτό το σκηνικό. Θέλει χρόνο. Πρέπει να προετοιμάστηκαν πάρα πολύ. Και τους βγάζεις ούτε 7 δευτερόλεπτα και δεν. Βγάλουν να πούνε ένα hello from Zambia. Ναι. Αυτό δεν μ' άρεσε. Και μ' άρεσε, μ' άρεσε. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Πάρα πολύ συγκινητικό. Οι αναφορές αυτούς που έχουν φύγει. Ναι. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικές οι συγκεκριμένες. Ό,τι ομάδα κι αν είσαι. Ό,τι και να υποστηρίζεις, όσο και αν χθες μπορεί να μουρλάθηκες ή να στεναχωρέθηκες ή να χάρηκες ή να αποθέωσες ή να έκλεισε την τηλεόραση ή οτιδήποτε άλλο, το συγκεκριμένο σημείο της πριν την απονομή, ρε παιδί μου, είναι το πιο συγκινητικό και να σου πω κάτι, είναι ο λόγος για τον οποίο ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Χθες το ζήσατε εσείς. Υπάρχουν αντίστοιχες στιγμές, εντάξει, όχι με πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, που έχει ζήσει ο Αριανός, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Παοξής. Αυτό, όταν νιώθεις ότι παρόλο που εγώ χθες ήθελα να γίνει διακοπή του αγώνα και να το χάσει τα χαρτιά, ας πούμε, έτσι. Αυτό είναι ένα κομμάτι ειδικό που μας ενώνει όλους. Φυσικά, έτσι. Και είναι ένα κομμάτι που αν αφήσεις την αντιπαλότητα την οπαδική, γιατί υπάρχουν πράγματα που χωρίζουν. Εμένα με τον Μπάουκ με χωρίζουν πολλά πράγματα. Δεν είναι τη ώρα να τα αναλύσω τώρα και να πω το γιατί, όπως φαντάζομαι αντίστοιχα υπάρχει και από τον Μπαουξή για τον Αριανό ή οτιδήποτε άλλο. Χθες είναι ένα κομμάτι το συγκεκριμένο που αντιλαμβάνεσαι γιατί ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Γιατί πολλές φορές λένε τι ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει. Ο αθλητισμός γενικότερα, όχι μόνο το ποδόσφαιρο, σου γεννά τέτοια συναισθήματα που είσαι δίπλα με έναν άγνωστο, τελείως άγνωστο ρε φίλε, και τον νιώθεις αδερφό, είσαι αγκαλιασμένος. Βάζεις γκολ και αγκαλιάζεις, πανηγυρίζεις, κάνεις high five, τον θεωρείς αδερφό σου εκείνη τη στιγμή. Ναι. Γι' αυτό ασχολούμαστε. Παρά τα όσα κωμικοτραγικά γίνονται πάρα πολλές φορές. Συγχαρητήρια να πούμε στον Πρωθυπουργό. Πρώτη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ, με το που τελειώνει το παιχνίδι, είναι πρώτη φορά που ο Αλέξης Τσίπρας δίνει συγχαρητήρια σε ομάδα για την κατάκτηση του τροπαίου και θέλουν να έρθει ο Ασλαμής. Ναι.
Τι να, σε ποιον να δώσει. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Σε ποιον να δώσει. Πέρσι δεν έδωσε γιατί. Δεν έδωσε γιατί στον Ολυμπιακό πρόπερσι. Α, δεν έδωσε. Όχι. Σε κανένα δεν έδωσε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Εντάξει, άμα γινόταν ανάποδα θα έβριζε όμω. Γιατί να βρει. Δεν είμαι λίγο λεπτά. Πού είναι ο Ασλαμή. Γιατί να βρει. Όχι, κύριε. Νοτοπούλου. Το πήραμε. Η Νοτοπούλου. Η Νοτοπούλου. Με σήμα του ΠΑΟΚ. Η Νοτοπούλου. Φωτογραφία. Το πήραμε. Η Νοτοπούλου. Όχι το πήρε. Ναι. Όχι μπράβο που το πήρε. Το πήραμε. Α, αυτά κάνω το θέμα. Κάνω το θέμα βέβαια. Λέγε, εγώ την κυνηγάω αυτήν εδώ. Και από μέσα ευχόμαστε σε όλες μας τις ομάδες. Ναι. Κάθε επιτυχία στις οργανώσεις που έχουν πολιτικός κτλ. Το πήραμε. Ναι, το πήραμε. Είναι... Με φωτογραφία και σήμα ΠΑΟΚ. Ωραία, Νοτοπούλου. Ενώ το ψυχάρι πάντα πάω κάρα. Επίσης θα σου πω και θα πάμε και στο διάλειμμα. Ένα πολύ επιτυχημένο. Βέβαια σε αυτά όλα βοηθάει πολύ και η τεχνολογία, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε την ίδια φιέστα. Αντίστοιχη φιέστα δεν μπορεί να κάνει πριν 20 χρόνια. Βοηθάει πολύ. Φίλε, φυσικά. Ναι. Φυσικά, βέβαια. Επίσης, για να ολοκληρώσω τις τοποθετήσεις μας, εσύ μίλησες καθόλου ή μόνο εγώ τα λέω. Ναι, μίλησα. Ναι. Μόνο εγώ τα λέω. Τι είπα τόσο. Μόνο χορηγού είπε. Όχι. Ωραία. Τι ήθελα να πω τώρα, κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα. Επίσης. Νοτοπούλου. Όχι χορηγίες, Νοτοπούλου είπα, κάτι ήθελα να πω. Η φιέστα που μας ενώνει, μας χωρίζει. Όχι, όχι, δεν πάω στα λεφτά. Εντάξει, στα λεφτά, γι' αυτό έκανε αυτό το οποίο έκανε. Διέθεσε πάρα πολλά χρήματα και έκανε αυτό το οποίο έκανε ο άνθρωπος. Περίμενε, όχι τώρα, είναι πριν το διάλειμμα πριν το πω. Α, το θυμήθηκα αυτό που μου είπε ο φίλος, φίλε, που είναι το πιπεράτο. Σχόλιο του 393, ο οποίος στείνει εκπομπή. Του 393. Το κινητό μου. Α, στο κινητό σου. Στείνει ολόκληρη εκπομπή. Για πες μας. 21 Απριλίου. Ναι. Σηκώσαν οι άλλοι το πουλί. Ναι. Το πουλί με το αυγό. Ναι, ναι, ναι. 21 Απριλίου επέλεξε ο Μπουτάρης να βάλει το άλλο το πουλί στο Δημαρχείο να κυματίζει. Α, ωραία. Συγχαρητήρια για τα γενέθλια της 21 Απριλίου που γιορτάζεται μαζί αγκαλιά σφιχταγκαλιασμένη. Γκρεμίσαμε, σημαντικά, γκρεμίσαμε τη Χούντα. Τι? Χθες γκρεμίσαμε τη Χούντα. Πώς την γκρεμίσατε? Του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όχι, χθες. Χθες μπήκε σφραγίδα. Χθες πήρε η Χούντα άλλο ένα πρωτάθλημα. Όχι, oh, έτσι δεν το ερμηνεύει εσύ. Τι? Είναι όπως το ποτήρι. Το πρώτο ποτέ το πήρε. Μπορεί να το βλέπει μισογεμάτο. Το πρώτο ποτέ το πήρε. Έλα. Το πρώτο. Το 76. Πάλι αφού είχε φύγει η Χούντα. Α, είχε φύγει η Χούντα. Σωστό. Εγώ πήρα κύπελο, όχι. Ναι. Και εσύ πήρε κύπελο. Εσύ πήρε. Ναι. Εσύ πήρε πρώτο κύπελο τη Χούντα. Εγώ πήρα πρώτο παρά τη προσπάθεια τη Χούντα να μην το πάρω. Α, έτσι πάει. Και μετά τιμώρησε του παίκτε μου, χωροφύλακε, ορμήξαν του παίκτε μου. Ντροπή και έσκαλε. Ναι, λοιπόν, Ασλαμά αγνοείται. Πού είναι αυτό? Πού είναι, ρε φίλε? Πολύ ενδιαφέρον, α πούμε την αλήθεια. Όχι, ρε φίλε, χωρί Ασλαμά δεν μπορεί να πάει. Δεν διακόψω την εκπομπή. Διακοπή και αφαίρεση βαθμών. Πώ καθυστερεί κράτη το πάγκλωμα 200 θες. Με διακοπή στα Γιάννα το χάνει. Έλα. Δεν θα πάει ο κόσμος. Ποιος κόσμος? Δεν υπάρχει λόγο. Ένας θα πάει αρκεί. Έλα. Τι. Δεν παίρνουμε εισιτήρια. Τι μας νοιάζει. Δεν παίρνουμε εισιτήρια, κύριε. Δεν παίρνουμε εισιτήρια. Κάτσε που βγήκα μια Έλσα, άλλη φίλη του από τα Γιάννενα. Ναι. Που είναι πα Γιάννενα. Όλο στοιχείο βγήκε την Παρασκευή εδώ. Πανηγύριζε. Η Έλσα, μια γνωστή του Μάριου που είναι Ξάνθη, όλο στοιχείο βγήκε την Παρασκευή εδώ. Ναι. Και ξεκινάει με διορισμένο πρωταθλητή. Ναι. Τι καλή. Τον Πρεσπον. Τι καλή. Αυτό. Τι πήγε το μυαλό του ανθρώπου, ότι πήγε κι αλλιώ. Να το ήρθε. Χρόνια πολλά λέει. Παλικάρι μου. Congratulations. Αγοράκι μου. Έλα, ελπέμπτο, δεν είχα μα ένα βερσίτο. Πού είσαι, παλικάρι μου? Για λιματάκι. Πού είσαι, παιδί μου? Φίλε, εκπομπή πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε εκπομπή για τη σωτηρία του Ηρακλή. Παίζει το απόγευμα μια ομάδα τη πόλη. Δεν πρέπει να μιλήσουμε για τίποτα άλλο. Εκτό από τον Ηρακλή και τα πουλιά που κυματίζαν στο Δημαρχείο. Δεν έχω πρόβλημα. Όχι, φίλε. Σήμερα η μέρα του Παναγιώτη. Τελείωσε, ήταν χθες του Παναγιώτη. Έτσι πάει. Εγώ αν ήμουν. Ανοιχτό είναι, Σωτήρη. Ανοιχτό, όλα είναι ανοιχτά. Εγώ αν ήμουν. Το είχε πάρει λίγκα ο Ηρακλής. Θα ήθελα να είμαι μόνος εδώ. Α, δεν σου κάνω το χατήρι μου. Όχι, όχι, μόνος δεν γίνεται. Μην του δίνει τέτοιο θάρρος. Γι' αυτά τα έλεγαν τα μια ομάδα, μια πόλη. Όχι μόνος, με παρέα θα είναι, με εμάς. Διαλυματάκι. Break. Breakάκι. Δεύτερο μισάωρο εδώ πέρα στην Τρόικα, στο Λίμπερο, στους 107,4. Μαζί μας έχουμε την Injection Service. Ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα σου στην Injection Service. Πού τους βρίσκουμε αυτούς εδώ τους τύπους? Απόλλων 18 κάτω Τούμπα, στον κήπο του Καλού και στο ίντερνετ στο injectionservice.gr. Injection Service για ιδιώτες και συνεργεία. Άκου εσύ, κυριούλη, κάτι που σε ενδιαφέρει. 5η 25 Απριλίου στις 4 η ώρα. Αστέρας Τρίπολης, ΠΑΟΚ στο Βεργίνα Θέατρο. Ο Λίμπερο 107,4 σου δίνει την ευκαιρία να παρακολουθείς τον επαναληπτικό αγώνα Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ και να σφραγίζει ο ΠΑΟΚ την παρουσία του στον μεγάλο τελικό.
Έλα στη μεγαλύτερη κερδιά της πόλης, στο Βεργίνα Θέατρο, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πάρε μέρος στους διαγωνισμούς του Λίμπερο 107,4 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις με απεριόριστη μπύρα και κληρώσεις στο ημίχρονο. Εσύ που μπορείς να καλέσεις τώρα στο 287 και 3 οκτάρια. Μόνο τηλεφωνικά γίνεται αυτό, έτσι. Ποια αυτή, α, μόνο τηλεφωνικά. Καζίνο, δεν λες. Ναι, μόνο μπαίνεις, τηλέφωνο. Μόνο τηλέφωνο. Παίρνεις τη Μαριλής, καλημέρα Μαριλής. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Μπαίνεις κατευθείαν στο Regency Casino. Όπου θα υπάρχουν δωράκια εκεί πέρα διάφορα από το Λίμπερο της καρδιάς. Νομίζω έχει κούτρα μπύρα. Ναι, έχει κούτρα. Δεν ξέρω, είναι μεγάλη. Ναι. Μεγάλη κάτσε αυτό, πότε είναι. Μεγάλη Πέμπτη είναι αυτό, ρε παιδιά. Μεγάλη Πέμπτη, ναι. Μεγάλη τη Μεγάλη Πέμπτη, ναι, μην γίνει κανένα τέτοιο. Ναι, ναι. Ναι. Τέσσερις η ώρα, ναι, ναι, ναι. Ανεξαρτήτου όρου ηλικίας, έτσι. Είσοδο στο Βεργίνα Θέατρο στο Regency Casino. Τηλεφωνείς, 287 και 3 οκτάρια, σηκώνει Μαριλής, λες Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ στο τέλειο, στο Ρίτσας Καζίνο και μπαίνεις κατευθείαν. Δεν έχει κλήρωση. Τώρα, εντάξει, άμα γεμίσαμε, φτάσει στα σημείο να έχουμε. Δεν ξέρω τι χωρητικό θα έχει πέρα μέσα. Εκεί, δόξα, okay. Δεν είναι κλήρωση, είναι ουσία και πέζει, εντάξει, okay. Λοιπόν, παιδιά, από μένα, για να βγω έξω, δεν είναι, γιατί θεωρώ ότι η μέρα σήμερα είναι του καθαρού του Παναγιώτη, δεν το σχολιάζω καν, ας πούμε. Ολόπισκα σε όλους τους χριστιανορθόδοξους. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Σε όλους τους υπόλοιπους, καλή εβδομάδα. Όμορφη, ανθρώπινη, τρυφερή, έτσι, προς Θεού. Απλά για τους Ορθοδόξους το είπα καλή μεγάλη εβδομάδα. Είμαι ο Μάριος Ασλαμής και είναι η Τρόικα. Θεϊκό το μήνυμα του Γέστε 7, πραγματικά θεϊκό. Να πούμε τι είναι σήμερα, έτσι. Μεγάλη Δευτέρα για τους Ορθοδόξους. Δευτέρα, απλή, κοινή για όλους τους ανθρώπους. 22 Απρίλη, Σωτήριος 2019. Ιωσήφ Παγκάλου, Ναθαναήλ, Νεάρχου, Θεοδόρου, Σωτήρ, Επιπόδιος. Χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Αυτά. Παναγιώτη, μπορεί να είσαι και γραμμές εσύ αν θες. Σήμερα για τον κόσμο, ρε. Πανηγύρι. Εντάξει, καλά. Ναι. Θα βγάλουμε και γραμμούλες. Έχουμε ένα τεταρτάκι μέχρι να πάμε στο διάλειμμα. Εγώ θεωρώ ότι. Εγώ δεν. Ειλικρινά, δεν εγώ αν ήμουν. Εγώ αν ήμουν Ρακλειδέας, ναι. Στο λέω. Θα μας πετούσες έξω δηλαδή. Θέλω να είμαι δίκαιος. Ναι. Θα ζητούσα ευγενικά. Ναι. Και από τους δυο σας να κάνω μόνο σε κομπή. Ταπεινή μου γνώμη, έτσι. Εγώ το λέω, σαν Ηρακλειδέας. Ούτε σε άλλους, αν δεν ήμουν εγώ, πάλι μόνος να έκανες. Ναι, δεν, θέλω να σου πω δεν. Του άλλου μπαίνει να βγαίνει. Ναι, σε αυτό. Και εντάξει, δεν είναι. Τάδες όλα. Πες μου λίγο τη φιέστα. Τι να δω. Πρώτον, μια απορία. Ναι. Πώς όλο αυτό. Συγνώμη, Παναγιώτη, μηνύματα έχει διαβάσει. Όχι, δεν διαβάσα κανένα. Κανένα. Κανένα, όχι. Α, περίμενα, γιατί αδικούμε κόσμο. Ναι. Αδικούμε κόσμο. Αδικούμε κόσμο. Τα στεγανά που έχει ο ΠΑΟΚ, θα το ξαναπώ, θυμίζουν Σοβιετική Ένωση, Στάλιν Μπρέζνιεφ. Ξεκάθαρα, Στάλιν Μπρέζνιεφ. Ναι. Από όλο αυτό, μιλάμε για μια χώρα όπως η Ελλάδα. Μιλάμε για Ελλάδα, έτσι. Δηλαδή, η χώρα που πιστεύω ότι αν πω εγώ τώρα ένα μυστικό μου, σε ποιον να πω, στον Παναγιώτη να πω, ναι. Να πω μην το λες ρε εσύ, ναι. Μόνο για σένα. Σε θεωρώ είσαι αδερφός μου. Σε παρακαλώ μη. Εγώ λέω ότι ο Παναγιώτης θα του ξεφύγει. Μιλάμε για στεγανά Σοβιετικής Ένωσης Στάλιν Μπρέζνιεφ. Από όλο αυτό δεν διέρευσε το παραμικρό. Είναι πραγματικά απίστευτο. Μα ξέραμε ότι θα κάτι θα γίνει. Το συζήτησες. Μεγάλο θα γίνει. Τι μεγάλο. Τι μεγάλο. Εσύ ήξερες και δεν μίλησες. Συγγνώμη, διαβλάκα είμαι. Ήξερα και εγώ ότι κάτι θα γίνει. Τι να πω, δηλαδή. Τι να πω, θα πετάξει πυροτεχνήματα που γράφει ΠΑΟΚ. Το ήξερα. Το ήξερε. Κάτσε, παιδιά, κάποια πράγματα και προφανή τα φαντάζεσαι. Από όλο αυτό, τη δομή αυτή, ότι θα μπει, ότι θα μπει μέσα ο Πιτσερικάς, ο Αλέξης, ο Μπακόλας. Θεός χωρίς το παλικάρι, το Χρήστο. Να είναι από εκεί πάνω καλά τα παιδιά όλα και να εφραίνουν την καρδιά τους. Ότι θα μπει ο Λάμπης ο Κουρουκή. Όχι τόσες λεπτομέρειες, δε Μαρία, αλλά εντάξει. Μα το αναρωτήθηκαν σήμερα δημοσιογράφοι του πολιτικού ρεπορτάζ. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Από όλο αυτό μιλάμε για στεγανά σοβιετικού τύπου. Οι δημοσιογράφοι του πολιτικού ρεπορτάζ δεν σχολίασαν ότι πρώτη φορά πρωθυπουργό εύχεται. Άστα αυτά, αυτά είναι τα δικά σου χωράφια. Κάτσε το λέω. Ο Τσίπρας σου που αγαπάς τόσο πολύ, Μαρία. Α, ευχήθηκε ότι δεν το ξέρω. Όχι, ευχήθηκε. Με το που τελείωσε το παιχνίδι. Α, θα το πει μετά, περίμενε. Θα κάτσει να ολοκληρώσει τη σκέψη του. Περίμενε. Ολοκλήρωσε. Εσύ δεν ξέρει ότι θα γίνει κάτι μεγάλο. Επίση, Μαρία. Εσύ το φανταζόμουν. Μα το λέγανε ότι θα γίνει η ομάδα του 76, ομάδα του 85. Καλά, ήμουν σχεδόν επαναγκαιότητα. Αυτήν στηρίζει, Μαρία. Ηρακλάκι, άρρωστο. Το πήραμε. Ηρακλάκι, το πήραμε. Το πήραμε. Το πήραμε με ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Μάριε. Ξύπνα λίγο, Μάριε. Ηνοτοπούλου σήμερα εδώ, Μαρέση. Ντροπιάζει τον Ηρακλή. Τι να μην φωνάζει, άμα δεν φωνάζει, δεν ακούγεται. Πρώτη φορά το έχουμε αυτό. Ντροπιάζει τον Ηρακλή. Συγγνώμη. Καλά, ντροπιάζει τον Ηρακλή. Το πήραμε.
Με! Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Λιγδοπολιτικάντικο. Ηρακλής είναι το πού. Θέλω να σε ρωτήσω για το κλάμα του Πέλκα. Δεν ξέρω ειλικρινά. Παιδιά, είμαστε άλλη εκπομπή. Δεν μπορεί να μην είναι αλήθεια. Είμαστε άλλη εκπομπή. Είμαστε άλλη εκπομπή. Δηλαδή, Γιάννη μπορεί... Πάγκο! Ναι. Γιάννη Πάγκο! Τι είπε ο Πάγκος. Εσύ, σε εκθέτει η εικόνα. Τι, γιατί, τι έκανε, τι είπε ο Πάγκος. Ο Βιερίνια δεν μπορεί να συγκρατήσει. Γελάει ο άνθρωπος, γελάει κάτι. Κοίταξε, να σου πω κάτι και με αυτό το σημείο. Με εκεί που κλαίει, γελάει. Άλλο. Ο Βιερίνια γελούσε ο άνθρωπος. Μικρό παιδί είναι και αυτό. Γελούσε ο άνθρωπος. Σου λέει μπαίνει μαραφίστο πέρα στη γωνία, το φωνάζει ο άλλο. Πε και μπράβο στον Μπουτάρη που βάλε τη σημαία. Πρώτη φορά και αυτό, δεν ξαναγίνει. Ευρωπαϊκά έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι ιδέα του Μπουτάρη, είναι αλλού. Ποιανό. Ένος από εκεί πέρα μέσα. Και τι, ο από εκεί μέσα μπορεί να κυβάζει. Μέσα στην αριανοκρατούμενη δημαρχία. Συγγνώμη, ρε φίλε. Μπορέσουμε και βάλαμε σημαία. Μπορεί λοιπόν οποιοδήποτε εκεί μέσα είναι πάω, κάρι, τέτοιο να πάει να βάζει σημαία. Γιατί, ρε φίλε, πρωτάθλημα παίρνουμε. Αν πάρει εσύ πρωτάθλημα. Ευρωπαϊκό πήρε, ρε φίλε, και ευρωπαϊκό πήρα και δεν πήρε. Για το δημαρχείο ήταν εδώ πέρα, ρε φίλε. Καντίνα ήταν αυτό εδώ πάνω, τροπή. Τώρα έκανε, η δεξιά έκανε τεράστιο. Τροπή. Πέρα, καλά το είπε ο 393, 21η Απριλίου, πάλι πολύ κοιμάτησε. Τέλος η Χούντα. Νομίζω 383 είναι. 393. 393. Τέλος έτσι μεταξύ σας. Μάριο. Άλλο. Ναι. Πάμε, τι θες. Κλάμα Πέλκα. 343. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Ναι. Αν πιστεύω ότι είναι... Πρέπει να του βγήκε το παιδί. Το παιδί, το παιδί. Γιατί τι έκανε. Να μην έκλει. Θα άφηνες Πασχαλάκι να κοιτάλεσαι πέναλτι. Τι. Πασχαλάκι. Λοιπόν, το ζήτησε στο πρώτο πέναλτι που κερδίσαμε. Για τα πέναλτι. Ναι. Είπα κάτσε κάτι παιδιά εκεί πέρα, ναι. Τους ξέρεις που παίζουν και μπάλα σε ομάδες. Ναι. Και μου λέει μπράβο, ρε παραδέχομαι, δεν ήξερα, λέει, αυτό το γνώριζα. Ναι. Αγγλία 83, σου λέει κάτι. Αγγλία 83, όχι, δεν μου λέει τίποτα. Δεν σου λέει τίποτα. Όχι. Τα πέναλτι στον Πάουξ, ο Τρίπ, ποιος τα εκτελεί. Ο Μπίσεσβαρ. Μπράβο. Λοιπόν, έχει 1000 δίκαιο ο Μπίσεσβαρ. Έχει. Μπράβο, Σωτήρη Δασκαλάκη. 1000% δίκαια έχει ο Μπίσεσβαρ. Τι έκανε. Για να θυμίσω κάτι στον Παναγιώτη. Mm. Και στον Χρήστατο, στον Παναγιώτη το θυμίζω. Στον Χρήστατο μπορώ να το ακούει πρώτη φορά. Τελικό κυπέλλου Αγγλίας 1983. United Brighton. Α, μάλιστα. Πρώτο μάτς 2-2. Ναι. Πάει η παράταση, τελειώνει. Τα τότε τα μάτς πηγαίνουν σε επαναληπτικό την Πέμπτη. Πέμπτη παίξανε. Ξαναγίνεται, Πέμπτη βράδυ. Το δεν είχε γεμίσει την Πέμπτη. Τι? Δεν είχε γεμίσει την Πέμπτη. Μπορεί να έχει κενό. Ναι, ναι, είχε. Είχε και ένα 5.000 κόσμο. Εντάξει, Πέμπτη κατά τη Βόρεια Αγγλία, το 83, λίγο δύσκολο. Ναι. Τέλος πάντων. Εσύ μπορεί να το γεμίσεις. Τέλος πάντων. 1-0 Brian Robson για τη United. Ναι. Ο μεγάλος που δεν είχε πάρει ποτέ τίποτα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ναι. 2-0 Brian Robson. Ναι. Κερδίζει πέναντι United. Ναι. Φωνάζει όλη η κερκίδα Brian Robson, Brian Robson. Και τελείω τέπλετο. Πηγαίνει ο Άρνολντ Μιούρεν, ο Ολλανδός, που εκτελούσε τα πέναλτι και του δίνει την μπάλα. Και του λέει ο Μπράιαν Ρόμψον: όχι, τα πέναλτι είναι δικά σου. Τελειώνει το μάτς 4-0. Θα είχε γραφτεί η ιστορία, αν το έβαζε βέβαια, ο Μπράιαν Ρόμψον θα ήταν ο μοναδικός με hat-trick σε τελικό κυπέλλο Αγγλίας. Αυτό σημαίνει ήθος και ορθός πράτο. Πέλκας απαράδεκτος. Τα πέναλτι είναι του Μπίσεσβαρ. Για να κάνω ποζεριά. Στο μάτς αυτό. Είναι μια ειδική κατάσταση. Ήθελε να σηκώσει τη φανέλα. Είμαι από παιδάκι στην Τούμπα. Θέλω να σκοράρω να μην και το όνομά μου στην ιστορία. Εντάξει, να σου πω κάτι. Και εγώ θα το ζητούσα. Ρε, φίλε. Ωραία, τι έχει. Και εγώ θα το ζητούσα. Θα το ζητούσα. Εντάξει. Ωραία. Οκ, ρε παιδιά. Δεν είναι το μάτς 0-0. Χάνει ο Πάουκ 0-1 και πρέπει ο Πάουκ να σκοράρει. Για μένα θα. Τώρα, σαν τι έμεινε τώρα. Τι έμεινε. Σαν τι έμεινε τώρα. Χαμένο πέναλτι. Να σημειώσουμε ότι οι φίλοι του Άρη δεν θα μπορέσουν ούτε του χρόνου να παραβρεθούν στα Γιάννενα. Δεν θα μπορέσουμε να πάμε. Μπορούν τώρα οι έλεγχοι εκεί στην Ήπειρο από τους αστυνομικούς που πηγαίνανε για προσαγωγή τους φίλους του Άρη που φορούσαν φανέλα ή οτιδήποτε άλλο. Μόνο του Άρη όμως. Μπορούν κάλλιστα να το κάνουν τώρα αυτό στην Β' Εθνική όπου θα παίζει ο Παζιάννα εκτός αν κόψει το αίτητο του ΠΑΟΚ. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολα, πολύ ωραία. Οπότε δεν θα πάμε του χρόνου στην μαγευτική Ήπειρο και στα Γιάννενα για να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Πας Γιάννενα με τον Άρη. Δεν θα του σώσει, λες. Ποιος. Δεν θα του σώσει. Δεν μπορεί και να του σώσει τώρα. Γιατί δεν μπορεί. Πώς δεν μπορεί. Πρέπει να κερδίσει ο Πας Γιάννενα καλά, και να χάσει όφη. Ας το δώσει. Τι. Ας το δώσει. Για να μην και να δούμε το άλλο τι θα γίνει. Ναι. Που, που ξαφνικά ο Ατρόμητος. Όχι, πέφτουν τα Γιάννενα με χ του όφη. Με χ τα Γιάννενα. Ο Ατρόμητος ξαφνικά παίξει κίνητρο. Πάει για τρίτος. Klein, on the line. Klein, mile on the line. Το τρίτος είναι το καλό εισιτήριο, φίλε. Μακρύτερο, αν ο ΠΑΟΚ πάρει το εισιτήριο. Στη Λιβαδιά παίζει. Ωραία. Να διαβάσουμε μηνυματά γιατί αδικούμε και είναι πολύ. Είναι, πραγματικά είναι κρίμα και άδικο αυτό. Ναι.
εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα από οπαδό του Ολυμπιακού γέννημα θρέμα των δυτικών συνοικιών της Θεσσαλονίκης, τον Γέστε 7, που λέει, περιττό να πω ότι το θυμόμουν χθες 100 ώρες. Καλημέρα, παιδιά. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλο αυτό τον μεγάλο λαό για την υπομονή του. Πανάξιος πρωταθλητής. Χαρείτε το, είναι η στιγμή σας. Παπ. 99% έχεις. Κάτσε, γιατί 99%? Γιατί άμα πούνε, άμα διακοπεί το παιχνίδι σβάρους στα Γιάννενα, το παίρνε. Είναι εξαιρετικός ο Γέστης. Είναι 5 βαθμοί. Είναι ακριβώς το πνεύμα, στο πνεύμα το δικό μας. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτό, γι' αυτό του χρόνου πάει τίποτα. Όχι, δεν πάει του χρόνου. Δεν πάει του χρόνου. Είναι μείον 3 φέτος και μείον 2 του χρόνου. Πώς έγινε η απονομή τότε? Άρνα, η λάθος που έγινε η απονομή. Κανονικά δεν έπρεπε. Πρώτα απ' όλα δεν έχει χόρτο. Όχι, όχι, μην βάζει τέτοιε ιδέε γιατί θα την ξανακάνουν. Χθες τη βιέστα. Χθες δεν πήγα στο Λευκό Πύργο γιατί είχα μαζί μου χόρτο. Ναι. Όχι, χόρτο. Ναι, κατάλαβα. Καλαμάρι. Βγάλε μια φωτογραφία. Δεν έκανε τέτοιο. Βγάλε μια φωτογραφία. Το Παναγιώτη. Δεν άκουσε δηλαδή Κυριάκο και Σταύρο Κόλκα που είπε μην πάρει. Βγάλε φωτογραφία του χόρτο εδώ πέρα. Πήρα και καρεκλάκι. Ναι, ναι. Το σπασέ. Αυτό είναι τιμωρία. Πώ δεν τιμωρία. Για να το πει σε λίγο. Βάλε τον Ασλαμάρα κουμπί στο χώρο του μπαρ γιατί δεν το πιάσει ποτέ στη ζωή του ξανά. Όχι, δεν θέλω. Περίμενε λίγο, μην κάνεις τίποτα. Το κυριούλου, το κυριούλου. Λίγο να αγγίξεις, λίγο να αγγίξεις. Άγγιξε λίγο, μην φοβάσαι. Μην φοβάσαι, αγίασμα είναι του μπάρα. Ωραία, κάτσε να γράψω τι χόρτο σας ταΐζουν και τέτοια. Καλό, ωραία φίλε, πολύ καλό. Πρέπει να το κάνω, πρέπει να σε τζαμάκι πρέπει να πει. Πήραν έλλη, μόνο εσύ. Όχι, πήρανε. Δίχτυ δεν μπόρεσα να βρω. Πήρε καθισματάκι, το έσπασε. Μπράβο, ρε παλικάρι, να είσαι καλά. Ο Κόλκας παράζει πίσω, και αυτό τιμωρία είναι. Πού είναι αυτό? Όπως ότο, σου κόψε ένα κομματάκι. Φας λίγο. Κάτσε, αν δεν μπήκε ο Σωτήρης, θα παράγει. Κάτσε κάτω, θα βάλω Κόλκα. Πήρε, δεν πήρε. Μπήκε και δεν πήρε. Κόλκας. Με πίρσο. Παλιά χρόνια. Μήνυμα του 0000 είναι ο λατρεμένος Παύλος, πλαστικομοντελιστής ΠΑΟΚΤΣΙΣ. Je suis Dinos Quiz. Παύλος, αίντε και του χρόνου. Bonjour Παύλος, bonjour Dinos. Μήνυμα από τον... Αυτό κάποια στιγμή στη διάρκεια της εκπομπής το διαβάσω εγώ, γιατί εσύ είσαι μετά. Έτσι, και θα εγγραφεί. Όχι, απλώς το λέω. Ναι, ναι, παλικάρι μου, ναι, παλικάρι μου. Μήνυμα τον Αριανό, Σμπέθερο. Το τεμ των SMS-ικών, το τεμ της εκπομπής, από τους κορυφαίους SMS-ίες του πλανήτη Γη, με το γνωστό του ύφος, λέει τα εξής. Αγαπητά μου δυσέγγωνα, τα δάκρυα ρέουν ακόμη. Έβγε σωσία του Σαράντι Πανταζή, Ιωάννη Σαβίδη, δια των εορτασμών της επετείου της Επαναστάσεως εις Λευκών Πύργων. Είσαι αρρώστια, σε λατρεύουμε, Σμπέθερο, σε λατρεύουμε. Και τώρα μήνυμα του 565. Ρε Χρύσανθε, νησάφι πια, το σκηνικό με τους πυρσούς σαν ιδέα ήταν δική σας. Αλλά η διαφορά στην εκτέλεση ήταν χαόδης. Τυφλός είσαι. Και ο Γκέκος και ο Τζόρνταν μπάσκετ έπαιζαν. Το ίδιο είναι. Όχι, ο Μινάς ο Γκέκος και πιο ωραίο στυλ. Τι θα έλεγες εσύ? Το έχω πει 100 το στυλ του Γκέκου μπορώ να το κάνω και τώρα έξω. Α, το κάνω για απλά. Λατρεμένος Μινάς Γκέκος. Πεκτούρα. Τον ίδιο που τον είδα. Ο οποίος το. Πριν 5-6 χρόνια. Τα μαλλιά μου θυμίζω πως είναι τώρα ο Πρέλεβιτς, φίλε. Τώρα δεν έχει τίποτα. Τώρα είναι έτσι ο Γκέκος. Τώρα είναι έτσι. Ναι. Όταν έπαιζε, είναι όπως είναι τώρα ο Μπάνε. Ναι, ούτε τρίχα. Τίποτα. Είναι λίγο πιο σγουρό τέτοιο κάπως ο Γκέκος. Ναι. Διαφήμιση ΑΕΚ, θυμάσαι. Τον είδα στο ροκ. Ακάι. Α, Ακάι, ποια χρονιά τώρα, λες. Εκεί 83. Ναι. Χόρτο. Καλό. Δεν τρώμε το χόρτο της τουμπάρας που ξύλουσες Παπαδόπουλα. Καλό. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Αυτό είναι τέτοια δώση του φίλου. Ανέβασε μόλις τώρα. Αυτός θα ήταν ο μεθέντερος. Κάθε μέρα πάρτι θα έχει. Παιδιά, μπείτε τώρα στο Facebook και στο Instagram του Λίμπερο για να δείτε φωτογραφία Παπαδόπουλα, χορτάρι τούμπας, ασλαμή. Μινάς Γκέκος, ναι, τον είδα στο Rogue Festival. Λέω, Μινά, εσύ είσαι. Λέει, ναι. Λέει, την ανιψιά μου εφαίρεται. Το Άρη ήταν πολύ καλύτερο. Δεν υπάρχουν, ναι. Οι Prophets of Rage. Είναι οι τρεις από τους Rage. Όχι το χθεσινό. Τότε ήταν στην Αργυρούπολη, το live. Άστα τα live. Μην το παρασύρεις, μιλάμε για τη φιέστα. Στο θέατρο Βράχων που είχα πάει. Κάτσε, κόλλησα τώρα, θα σου πω. Ο Παπαδόπουλας τι. Στο Βίρονα. Στο Βίρονα. Μολό το πέφτανε στη Θηβό. Να το κλείσουμε λίγο. Περίμενε λίγο. Να το κλείσουμε το μήνυμα. Παναγιώτη, μισό κλάσμα λίγο.
Και ο Γκέκο και ο Τζόταν μπάσκετ έπαιζαν. Το ίδιο είναι. Λατρεύω Γκέκο ξεκάθαρα. Εύχομαι πάντως να δεις με τα ματάκια σου κάποια στιγμή ένα πρωτάθλημα αντί να μιλάς για παρένθεση πολύ. Κλείνει παρένθεση. Περασμένα μεγαλεία. Μπράβο τον 565. Παιδιά, για να και σε αντίθεση με τον κακόψυχο τον 164 που λέει καλημέρα. Φοβερό συνέστημα εχθές. Εύχομαι να μην το ζήσετε ποτέ. Μεθάνιο μύρισε συγκεκριμένη περιοχή της πόλης. Όλα τώρα αρχίζουν. Δεν νομίζω να μύρισε μεθάνιο η συγκεκριμένη περιοχή της πόλης. Διότι, όχι, γιατί για μας λέει. Άλλη. Ότι και καλά στην Παπαναστασίου και τα λοιπά, φοβηθήκαμε και τα λοιπά. Μεθάνιο δεν νομίζω να μύρισε γιατί πάρα πολύ απλά δεν πήγατε προς τα εκεί καθόλου. Ευχαριστώ το συγχωρεμένο τον πατέρα μου. Που μέλησε τον τυπό. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα. Που ενός έτους με κατέβασε στον τυπό. Έτσι. Τον ευχαριστώ. Ανατολικά δεν υπήρχε τίποτα, φίλε. Δεν άκουσα. Δεν πέρασε ούτε μια κόρνα. Στη μνήμη. Στη τα παιδάκια ανατολικά από Ιπποκράτιο και πέρα. Ναι. Σαν πουλάκια. Ναι, δεν ναι, άκουσαν ναι. Τίποτα. Ορκίζομαι στη μνήμη του αδερφού μου. Δεν ακούστηκε μισή κόρνα. Το ορκίζομαι. Δεν υπάρχει. Ανατολικά δεν υπήρξε κανείς. Ευχαριστώ. Γιορτάσατε εκεί, Δεδροπόταμο, αυτά. Όχι, Κορδελιό που. Κορδελιό ήταν. Κορδελιό με ξέρε το τετράγωνο και από Αθηνά. Να αφήσαν τίποτα. Στο υπόλοιπο, ναι, υπήρξαν κάτι κόρνες, μου είπαν. Τι λες τώρα. Βαθύλακο, τίποτα. Λοιπόν, λείπατε όλοι από το Βαθύλακο. Υπόξητε. Δεν υπήρχε κανείς. Δύο θεματάκια. Παύλα, ερωτήσεις. Το ένα σχολιάζει και εννοείται ο Χρήσανθος και το Παναγιώτης. Το άλλο να δούμε. Το μην το απαντάτε το ένα. Ποιος είναι, ο κορυφαίος οπαδός της Λίβερπουλ για την εβδομάδα που μας πέρασε, μέχρι και χθες το βράδυ δηλαδή. Από την προηγούμενη Δευτέρα μέχρι και χθες το βράδυ. Ποιος είναι, ο κορυφαίος οπαδός της Λίβερπουλ. Πάει αυτό. Έφαγες 4. Πάει αυτό, καλά έκανα. Και είμαι χάλια. Μεγάλη Τετάρτη περιμένω να χάσω. Μάριε, όχι, μεγάλη, έχασα, ναι. Όχι, μεγάλη Τετάρτη. Από τεράστια Everton. Μεγάλη Τετάρτη, Μάριε. Πρέπει με να πεκτούρα Σίγκουρσον. Γιατί μετά την ήττα. Πού είναι αυτό τη Arsenal να βγει, Ρόνο Νέιμ. Πού είναι αυτός της Arsenal που αυτοκτόνησε. Που μετά την ήττα της, ναι, μετά την ήττα της Arsenal η Manchester θέλει νίκη για να πάει Champions League, Μαρία. Δεν θέλουμε την βοήθεια. Δεν ανάγκη. Δεν ανάγκη. Ας χάσουν, δεν μας δεν ανάγκη. Αν χάσουμε, χάσαμε το πρωτάθλημα. Δεν το χάνουμε το πρωτάθλημα. Δεν ανάγκη. Γελάρουν αλλού οι άλλοι. Δεν ανάγκη. Δεν γελάρουν αλλού. Δεν ανάγκη. Λοιπόν, βλέπουμε χθες το μάτς του ΠΑΟΚ και είμαστε κάπου στην... Είμαστε κάπου προς το τέλος της γιορτής. Ναι, ναι, Σωτήρη μου, ναι, ναι. Ο γιος του πολύ καλού φίλου, ο παδού του ΠΑΟΚ, όλη η οικογένεια, ναι, του, Νίκου, του Νίκου, τον έχω συστήσει στον Παναγιώτη και μας ακούει σχεδόν κάθε πρωί. Γεια σου, Νικόλη. Ο γιος του. Κατάλαβες. Ναι. Ο γιος του, που αν δεν κάνω λάθος είναι το παιδάκι τρίτη γυμνασίου. Αν δεν, Δευτέρα, τρίτη γυμνασίου, κάπου εκεί, αν δεν κάνω λάθος, ρωτάει. Ρε μπαμπά, αν μας νικούσε ο Λεβαδιακός όλα αυτά, τι θα γινότανε. Είναι μία ερώτηση που σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Πραγματικά έχει νόημα. Σου λέει ο άνθρωπος δεν κρύβεται 1% την νικούσε ο Λεβαδιακός. Τι θα γινόταν, δηλαδή. Μιλάμε, γιατί μιλάμε για ποδόσφαιρο. Δεν θα γινόταν ή τέτοια. Ναι, επειδή μιλάμε τώρα για Κίνα, Αγγλία, Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Ιταλία, Σκωτία. Ναι, το άνθρωπο λέει τι να σου απαντήσω, ρε, λέει. Η πιθανότητα να μην γίνει. Είναι, ξεκινάει φιέστα, ναι, και βάζει τραγούδι. Ναι. Ένα αμάξι με δυο άλλο. Όχι, είναι αυτό. Αυτό έβαλε, δεν το άκουσα. Μετά λέει ένα ποντιακό, γι' αυτό σου λέμε. Ωραία, λέω, δε πώ θα πάει τώρα το πράγμα. Α, γι' αυτό μου σου το μήνυμα, ναι. Εδώ, κοίτα, εδώ βλέπω φωτογραφίες τώρα που έχουν επίση στον αγωνιστικό χώρο, δεν τιμωρία αυτό. Αχαμένε, έχαμένε. Θε και τιμωρία. Κυριούλη. Είσοδο. Δεν είναι τώρα, θα μα καλέσουν. Α, χίλια μπράβο στον ΠΑΟ, χίλια μπράβο, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, ο οποίος, περίμενε. Τι φλό ήρθε σήμερα αυτός. Στο 38 λεπτό τι έκανε. Fair play. Α, τώρα κάνουμε fair play. Όποτε γουστάρουμε κάνουμε. Ειλικρινά, δεν τραπήκατε. Όχι, γιατί άλλοι ήταν θεατρίνοι, τσανερλατάκι. Ειλικρινά, δεν τραπήκατε. Και ένα μεγάλο μπράβο στο Σάβα Τσαμπούρη. Μπράβο ρε Τσαμπούρη. Αρχικική η κεφαλιά σου, λες, ας διώξουμε το άγχος στο 1:32. Μπράβο ρε Σάβα Τσαμπούρη. Επανήλθε τώρα ο άλλος ο αυτός, ο κανονικός μάλλον. Το πια. Που ήπιε ο Παπαδόπουλος από την Τούμπα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το διατηρήσεις, φίλε, τώρα. Ξέρω, πρέπει να το βάλω. Να προσέξεις, μην το φάνε τα σκουλίκια. Να προσέξεις, μην το φάνε. Λοιπόν, όλοι εκεί θα πάτε. Όλοι στην αγκαλιά μας θα έρθετε. Όλοι θα έρθετε στην αγκαλιά μας 164. Τώρα θα τα κάψουμε. Στην αγκαλιά μας θα έρθετε όλοι. Στην αγκαλιά μας. Λοιπόν. Τι έχεις εκεί. Ο Ασλαμής τι έχει πάθει σήμερα. Τι είναι καλά. Τι καλά να είναι. Εγώ το έχω συνειδητοποιήσει εδώ και καιρό, φίλε. Εγώ γοητευμένος από τη φιέστα. Τι. Βρήκε κάποιο κουσούρι. Τρομερό.
Κουσού δεν την είδε, πιστεύω. Όχι, την είδε. Χάνε αυτό. Δεν την είδε. Ευτυχώς παίζαμε βέβαια εμείς την ίδια ώρα και βλέπαμε τον Άρη. Ευτυχώς. Λοιπόν, τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Εδώ, Τρόικα, είμαστε Παπαδόπουλος, Σαλτίδης και Ασλαμής. Να σας πω κάτι σημαντικότατο. Πλέον μπορείτε όλοι, μα όλοι, εύκολα και γρήγορα να εγγραφείτε στα πλησιέστερα πρακτορία ΟΠΑΠ ή στο joker.gr και να έχετε έτσι διαθέσιμο και online το αγαπημένο σας παιχνίδι. Η εγγραφή είναι πολύ απλή, είναι σύντομη. Μέσα σε λίγα λεπτάκια μπορείτε να εγγραφείτε στο πλησιέστερο, επαναλαμβάνω, πρακτορείο ΟΠΑΠ ή και στο joker.gr. Για να παίξετε μετά, προσέξτε, αρκεί να επισκεφτείτε το www.joker.gr, από το σπίτι σας δηλαδή. Ή κατεβάζεις τη νέα εφαρμογή του Joker για Android και iOS συσκευές και μπαίνεις στο παιχνίδι. Παίζεις λοιπόν το αγαπημένο σου παιχνίδι, βρίσκεις τους αριθμούς που σου κάνουν κλικ και τους παίζεις επιτόπου στο κινητό ή στο τάμπλετ σου. Joker.gr. Σωτήρη Δασκαλάκη μου παρουσιάσει επίσημα ότι θέτει. Τον πετάμε αρπακόλα. Έτσι. Ναι. Έχουμε Σωτήρη σήμερα εκτάκτος. Ο 376 τι λέει. Πρώτα με τη σειρά για να φύγουν. 164 λέει. Ήταν ή δεν ήταν αποκλεισμένος ο δρόμος από κορυφή μέχρι Νέα Ελβετία. Αυτό, με καλά, αλητία τώρα αυτό που κάνει, βρωμήλο. Και λάθος, εγώ που το διάβασα. 164 η αστυνομία, η αστυνομία πάντα το κάνει. Όταν ο ένας έχει κάτι, το κάνει στον άλλον. Πάντα γίνεται αυτό. Και πολύ σωστά, πριτάνευσε λογική και το μάτι του Ηρακλέους γίνεται σήμερα. Μάριος Ασλαμής, 3 η ώρα θα είναι στο στούντιο για να απολαύσουμε μαζί το παιχνίδι. Ηρακλής Νούπουσου Βόλος σε περιγραφή του Γιώργου του Μαντζιούκη. Άνετη νίκη. Το βλέπω νίκη. Απλά άνετη. Και με Εργοτέλη έτσι το βλέπα. Όχι, όχι. Άνετη νίκη. Τι το κάνω, θα με Εργοτέλη το διπλό θα. Ο Νούπουσου Βόλος φίλε τον κέρδισε εκεί μέσα. Το ξέρω, το 0-1 το θυμάμαι. 0-2. 0-2, ναι. Με στα κάγκελα. Το θυμάμαι, ήταν 0-2. 0-2, ναι. Με πανηγυρισμό, με πανηγυρισμό στα κάγκελα ποιού. Στα κάγκελα, όσο παδού. Κανακούδης ο Πέτρος. Ωραία. Δεν υπάρχει αυτό. Και πάμε τώρα στο μήνυμα. Παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Είναι θέμα ερώτηση, έτσι. Ποιος είναι ποιος? Ο οπαδός της Λίβερπουλ, ναι, για την εβδομάδα που έκλεισε εψέ το βράδυ. Από την προηγούμενη Δευτέρα έως εψέ το βράδυ. Ποιος είναι ο οπαδός της? Ούτε εμείς δεν το ξέρουμε. Εγώ λέω ότι ένας θα στείλει. Αύριο παίζουμε με Μπαρσελόνα. Δεν υπάρχει. Όχι, ο 376 γιατί σε λέει κακόψυχο, Μάρια. Ο 376 λέει τόσο κακοψυχιά. Τι σας κάναμε? Αφήστε μια μέρα να χαρούμε. Έλεος. Δεν σας προκαλέσαμε καθόλου. Εύχομαι πραγματικά να μην βγάζετε αυτήν την κακοψυχιά. Μα δεν είπαμε τίποτα. Για μένα 95% είναι γυναίκα. Τι. Γιατί το λες αυτό? Είναι, αυτό το μήνυμα που με συγκινεί, ωραίο, είναι από γυναίκα. Ρε φίλε, φίλε, να πω κάτι εγώ. Είπαμε κάτι εμείς. Εγώ είπα σήμερα να μην είμαστε στο στούντιο. Είπαμε κάτι. Γιατί είπαμε? Αν είμαστε, θα γίνουμε βρεγμένη κουβέρτα. Παναγιώτη, είπαμε τίποτα. Όχι, εκεί που κοιμάτησε το πουλί της 21 Απριλίου που λες. Α, είπε τέτοιο. Δεν είπα εγώ εδώ πέρα. Δεν είπα ότι κοιμάτισε το πουλί. Είπα ότι 21 Απριλίου κοιμάτισε το ένα το πουλί, 21 Απριλίου το άλλο. Όχι, μωρέ, εντάξει, μου αρέσουν αυτά, δεν με πειράζει. Κακοψυχιά είναι αυτό. Δεν με πειράζει, όχι. Δεν σε πειράζει 3 εβδομάδες. Απλά πρέπει να γίνει μια ιδέα στο Δημαρχείο. Πώς γίνεται ο καθένα στο Δημαρχείο της πόλης να ανεβάζει τις ξύλες. Δηλαδή, άμα την άλλη φορά να πάει ένα να βάλει τις ξύλες αυγή σε μια σημαία, να πάει μετά ένα άλλο να βάλει του κουκουέ μια σημαία, να πάει ένα άλλο να βάλει του Ολυμπιακού. Δεν νομίζω τώρα στο Δημαρχείο Πειραιά, ρε φίλε, να πάρει πάω το πρωτάθλημα που πήρε πάω το πρωτάθλημα που κυπατήσει με του ΠΑΟΚ. Δεν το κάνει ο άλλο από ό,τι γουστάρει μόνο του. Μου λε χωρί απόφαση διοικητικού συμβουλίου. Χωρί απόφαση δημοτικού συμβουλίου. Ποιο το είπε αυτό? Ποιο το βγήκε απόφαση? Α, δεν ξέρω. Δεν βγήκε ποτέ. Εντάξει, πήγα. Άσε με τώρα, ρε. Τι εντάξει. Εσύ. Τι εντάξει, υπάρχει τέτοιο. Το ψάξαμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει απόφαση δημοτικού συμβουλίου. Πώ το βάζει σήμερα? Φίλε τώρα. Βγάλαμε εμείς, δε φίλε. Τι είναι και ματίζει εκεί ακόμη. Να γίνω, θες να γίνω νέος Γλέζος και Σάντας. Ναι. Θα με παραδεχθεί. Ναι. Φίλε, θα βιντεάκι όμως στο Instagram. Θα τραβάσει κόλλα στο λαμπάζ, ανεβαίνει πάνω. Ας μην παίρνει μετά σύνταξη το Γλέζο. Τι να ανεβαίνει πάνω. Στο ύψος, δεν έχει τέτοια. Αχ, εντάξει. Νομίζω την πήραμε. Νομίζω την πήρα ένας από αυτούς. Κλέψατε τις ημέρες. Ένας από αυτούς. Τρεις γραμμούλες περιμένουν. Α, ναι, άντε, πάμε στι γραμμέ. Καλημέρα. Τι, α, κάνει νόημα. Όντω, εμεί δεν δίνουμε σημασία. Καλημέρα, εσείς, εγώ είμαι κρυμμένο στι οθόνε. Καλημέρα. Καλημέρα, Κότσο. Μισό λιγάκι. Άκαστο, θα το κάνει πρώτο. Κόστα, μισό κλάσμα. Περιμένω καρτερικά την στιγμή που θα ανοίξουν οι γραμμέ και θα σε πάρει φαγκλάγκι η κυρία Εύη.
Μην με πάρεις μετά κλαίγοντας, λέει η καλή φίλη η Γεωργία. Πάω ψάκι άρρωστο. Καλημέρα, Γεωργία. Πάμε, καλημέρα. Έλα, κοτσό. Φουκαρά, Μαρία, άσε να μιλήσουμε. Θα διαβάσει μετά το μήνυμα. Φουκαρούλη. Φουκαρούλη, κακομυρούλη, μεγάλη εβδομάδα, Κώστα, μεγάλη εβδομάδα. Λοιπόν, ο Ιωσήφ Στάλιν νίκησε τον πόλεμο μαζί με το λαό και ο Μπρέζνιεφ έφερε την ευημερία, όπως θα κάνει και ο Ιβάν. Μπράβο, μπράβο, Κώστα. Ποια ευημερία, τεράστια ευημερία. Εγώ έζησα εκεί, ξέρω καλύτερα από σένα, πολύ καλύτερα. Άσε τώρα, εσύ είσαι όχι ο Μανώλης ο Γκλέζος. Βούλωσε το στόμα. Δεν είσαι ο Μανώλης ο Γκλέζος, είσαι ο Βίλιαμ ο Εγκλέζος. Εντάξει. Καλό. Και κοίταξε, στεναχώρια τρελή. Μην τυχόν ακουμπείς τη σημαία μας, γιατί ξέρεις τι θα πάθεις. Η Λαρά θα πάθεις άμα ακουμπείς τη σημαία. Εδώ το χόρτο δεν ακουμπάει. Το χόρτο, είδες φωτογραφία με το χόρτο. Επίσης, πώς το λένε, Χρυσάνθε, μας συνδέες με λάθος πράγματα, φίλε. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ομάδα τέτοιου στυλ. Εγώ δεν είπα ότι είναι. 21η Απρίλιο όμως θα θες. Εντάξει, και τι έγινε που συνέβη. Είναι ένα σημαδιακό γεγονός, ρε φίλε. Εμείς γκρεμίσαμε το... γεγονός για σένα. Ναι. Για σένα σημαδιακό γεγονός. Τι για σένα. Και θα θυμάσαι πάντα... Ομάδα ότι... τέτοιου στυλ σίγουρα δεν είσαι μέχρι τώρα. Κοίτα μην αρχίζει να γίνεσαι. Γιατί είναι πολλά τα κρούσματα. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Εσύ ρε, εσύ στη δικιά σας την ομάδα επικρατεί χούντα τρελή τώρα. Καθάρισε την κερκίδα σου. Για τον Ηρακλή μιλάρε που παίξετε με τον Βόλο, τον τρίτο Βόλο θα παίξετε. Με τον τρίτο Βόλο θα παίξετε και η χούντα που επικρατεί στην κερκίδα του Ηρακλή. Άσε με τώρα. Δεν μου λες τη φάπα το Σάββατο σ' άρεσε στο βόλεϊ. Τώρα για βόλεϊ θα μιλήσουμε, ρε φίλε. Κλαπ Βάικ, φίλε. Κλαπ Βάικ. Για βόλεϊ θα μιλήσουμε. Καλά, ρε φίλε, περίμενε λίγο. Στα μαγικά, στη μαγική εκείνη οκταετία του Ηρακλή, γιατί δεν μιλούσε για βόλεϊ καθόλου. Και κάνατε παρατήρηση ο Ζαγόρα. Τους αφήνεις και μιλάει, μωρέ, τρία άτομα μιλήσανε για βόλεϊ, ο ΠΑΟΚ. Άσε, τώρα φρέσκα κουλούρια ρε, τη φάπας άρεσε, η φάπας... Ναι, απάντησε μου, σου απαντάω, πες μου. Εγώ ασχολούμαι με όλα τα αθλήματα. Εσύ, σίγουρα. Ναι. Και χάντμπολ, ναι. Φάπα, φάπα. Ρε φίλε, όταν μέχρι πριν τέσσερα χρόνια λέγαμε στο βόλεϊ αντένα... Και νομίζω ότι εννοούσαμε το κανάλι. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Φάπα, φάπα. Όταν κάνεις αναφορές σε ιστορικά πρόσωπα, π.χ. του ΚΚ της Σοβιετικής Ένωσης, θα πρέπει να ξέρεις τι αντιπροσώπευε ο καθένας. Mm. Και επειδή ήθελες να μας την πεις, βγήκες και δαρμένος. Διότι ο Ήπαθος θα νίκησε τον πόλεμο και ο άλλος έφερε την ευημερία. Ναι, παλικάρι μου, πια. Πολύ ευημερία. Έγινε, φάπα, Κώστα. Φάπα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Να μιλήσει σήμερα πολλοί κόσμος. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάντως τέτοια φιέστα επειδή πήρατε ένα κύπελο στο βόλερ, φίλε. Εντάξει. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, αδερφέ, ξύπνα. Καλημέρα σας. Καλημέρα αγόρι μου. Όνομα και ομάδα, παρακαλώ. Καλή εβδομάδα. Επίσης, καλή μεγάλη εβδομάδα. Δεν ήταν Club Bike, ήταν Fab Bike. Μάριε. Ναι, έλα, ποιος είναι, όνομα και ομάδα. Γιώργος Ιταλός. Πάω. Γιώργος είσαι. Ήταν τόσο αστείο το αστείο σου που δεν γελάσαμε. Δεν πειράζει. Δεν πολύ νοιάζει. Μήπως είσαι άλλος Γιώργος Ιταλός. Γιώργο Ιταλό εσύ είσαι. Μήπως είσαι ο Γιώργος Γερμανός. Μεθυσμένος από χθες. Εγώ είμαι. Πάμε. Μου λες γιατί σε λένε Γιώργο Ιταλό. Σε νοιάζει εσένα. Καλά ρε φίλε, βγαίνεις για... Πες το παρατσούκλο, το λέμε. Υπήρχαν λόγοι που έλεγε. Πες έναν τον λόγο που σε βγάλαμε Ιταλό. Μπορεί να μην θέλει. Τώρα δεν πήρα γι' αυτό. Δεν πήρα γι' αυτό. Θα το πω άλλη φορά. Λοιπόν, υποτίθεται οι άντρες δεν κλαίνε, αλλά χθες κλάψαμε. Κλάψαμε με τη φιέστα και όλα αυτά που έχουμε τραβήξει. Εύχομαι... Άσε με να τελειώσω. Ναι, τι τραβήξα, το άκουσα, το είπε και ο Μαλεζάς. Δηλαδή ο Ηρακλειδέας και ο Αργιανός πρέπει να πούνε, ρε φίλε. Άσε να ολοκληρώσω, ρε φίλε. Άσε να μιλήσω πάντα, ολοκληρώσω. Λοιπόν, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, και δεν το λέω ούτε ειρωνικά, το λέω μέσα από την καρδιά μου, αυτό που ζήσαμε χθες, να το ζήσει και ο οπαδός του Άρεος και ο οπαδός του Ηρακλέως. Και του Απόλλωνος. Δύρλα είναι, σου είπα. Και του Απόλλωνος, εντάξει. Γιατί ρε φίλε, αλλά... σε πηγάδι κάποιος να λέει. Μ' αρέσει που λες δύσκολο για τον Απόλλωνο και τον Άρη και τον Ηρακλή. Ενώ και τον Ηρακλή, ας πούμε. Για τον Άρη, γιατί ρε φίλε. Λοιπόν, κάτι ακόμα για το οπαδικό κίνημα. Αυτό το μοντέλο των τελευταίων ετών που διασπάστηκε στην Τούμπα και έχει χωθεί το αριστερό κομμάτι που λένε, είναι τελευταία χρόνια, δεν υπήρχε αριστερό κάτσε, κομμάτι. Κάτσε, τι έχει χωθεί το αριστερό κομμάτι. Ναι, το αριστερό χρόνο δεν υπήρχε στον ΠΑΟΚ αυτό. Όπως και στον Ηρακλή αυτό, νομίζω τα τελευταία χρόνια η λεγόμενη. Τι ήταν του ΠΑΟΚ, δεξιόφρονες. Η ομάδα του Ηρακλή, άσε με να τελειώσω, η ομάδα του Ηρακλή ανέγραφε, ο κόσμος του ήταν ο επιφανής, οι πλούσιοι
της δεξιάς, αυτός ήταν ο Ηρακλής. Ναι, αστικός κόσμος ήταν ο Ηρακλής. Αστικός. Ναι, αλλά αυτό, μα δεν είναι, μα δεν λέω με κάτι κακό, τα γεγονότα λέμε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είχε τη λαϊκή βάση, αλλά δεν ήταν ο Σόνι Γαλά αριστερή. Τι ήταν, ρε φίλε. Υπήρχε το αίσθημα της πατρίδας μέσα, αλλά όχι αυτό το πράγμα που πάει να γίνει τώρα τα τελευταία χρόνια. Τι ήταν οι τέσσερα, ρε φίλε. Πανκ, μέταλ, αριστεριστές, τι ήταν. Ναι, ρε, άσε να τελειώσω. Υπήρχε και μια. Κάτσε ρε, εμείς που μεγαλώσαμε. Πού θες να καταλήξεις, Γιώργο, Γιώργο, Ιταλό, που θες να καταλήξεις. Θέλω να πω ότι όπως υπάρχει το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή, τα δύο άκρα, έτσι δυστυχώς έχει γίνει και στην τέσσερα, τα δύο άκρα. Θέλει λίγο προσοχή. Συνεννόηση, ο ΠΑΟΚ είναι πάνω απ' όλα παιδιά από τα κόμματα. Να κοπεί εντελώς. Να κοπεί τελείως. Προσοχή, προσοχή το τι λέμε και τι κάνουμε. Και όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, γενικά και στον Άρη ισχύει αυτό. Χρήσα, δεν ξέρω. Δεν νομίζω από τα λίγα που βλέπω από τον Άρη ισχύει και αυτό. Δεν και νομίζω ότι ισχύει στον Άρη αυτό. Και στον Ολυμπιακό. Ωραία, έχει, γίνει, έχει πολιτικοποιηθεί το ποδόσφαιρο δυστυχώς. Πρέπει λίγο να ξεφύγουμε από αυτά. Ωραία, και λίγο ηρεμία, παιδιά, στην πόλη, γιατί εχθές υπήρχαν κάτι κρουσματάκια. Να μην έχουμε άλλα τέτοια. Ωραία, αυτά. Έγινε Γιώργο. Ωραία, ναι, παλικάρι μου, έγινε παλικάρι μου. Να σε επόμενος, καλή. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Τι κρούσματα, βήχα, ίωση, τι κρούσματα και χθες. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα. Αντρέας από τη Θεσσαλονίκη. Σε λατρεύω. Όλοι πολύ γιόρταζε από προχτές και από το ξέραμε. Τέλος πάντων, ας πούμε. Εγώ από 1η Ιουνίου το ήξερα. Πλάκα με κάνεις τώρα να πούμε. Εντάξει, να. Τώρα εδώ έχουμε καταρχήν respect για το βόλεϊ του Ηρακλή, έτσι, respect. Να σκαλά, ευχαριστούμε. Respect γιατί χάσαμε στις λεπτομέρειες, έχασε ο Ηρακλής στις λεπτομέρειες. Χάσαμε το. Όχι, έχασε ο Ηρακλής στις λεπτομέρειες. Νίκησε, εν πάση περιπτώσει, ο ΠΑΟΚ, θέλω να πω. Ναι. Λοιπόν, οπότε respect. Μην τρελάνε φάπες και φάφα. Από κράτορας είναι ένας στην πόλη. Δεν θα πάρουμε τώρα και το μετάλλιο. Αυτός που έχασα τον κολοσσό προχθές. Έτσι, Φαποκράτορας στην πόλη είναι ένας. Αυτός που έχασα τον κολοσσό προχθές, αυτός λες. Εντάξει, έτσι, έτσι. Λοιπόν, τι έγινε χθες, πήραμε πρωτάθλημα. Ναι. Σηκώθηκε κούπα. Πλέον. Δεν σηκώθηκε επίσημα. Τέταρτο πρωτάθλημα της ιστορίας. Άμα μηδενιστείς με τα Γιάννενα, άμα δεν κατέβεις, μπορεί να πάει το λεωφορείο. Τέταρτο πρωτάθλημα στην ιστορία μας. Πάμε να κάνουμε ζημιά στο λεωφορείο, στον δρόμο. Έγινε χθες η απονομία από χθες. Μου άρεσε να ακούω. Θέλω να μου το λέτε, να μου το υπενθυμίσετε. Τέταρτο πρωτάθλημα στην ιστορία. Φίλε, ο Γκαγκάτσης το έδωσε. Το κύπελο δεν μετράει. Λοιπόν, εσύ, άλλο μιλάς, θέμα. Εσύ που είσαι ανιστόρητος, ο Γλέζος δεν την κατέβασε τη σημαία καταρχήν. Ο άλλος την κατέβασε. Ο Σάντας την κατέβασε. Γιατί πήγε νύχτα, αγόρι μου, άκου να δεις, για να μαθαίνεις ιστορία. Ναι. Οι σημαίες το βράδυ. Ναι. Οι σημαίες το βράδυ υποστέλλονται. Ναι, πήγε, τη βρήκε εκεί κάπου κατεβασμένη, την πήρε, έβγαλε το μύθο και από τότε τον πληρώνω εγώ, εσύ, ο πατέρας, ο παππούς μας και οι παππούδες μας και η θείοι μας. Εντάξει, πάει και αυτός ο μύθος, καταρρύπτεται. Λοιπόν, έτσι και το τελευταίο που ήθελα να πω, οποιαδήποτε ομάδα. Οποιαδήποτε ομάδα και αν ήταν στην ΠΟ, εγώ εύχομαι. Να τα ακούει αυτά ο Γιώργος Ιταλός για το τι είναι στον ΠΑΟΚ, αριστερή και δεξί. Ολόψυχα, εύχομαι. Θα γκρεμίσουμε τώρα το Σάντα και το Γκλέζο. Λοιπόν. Ναι, να τους γκρεμίσεις, ρε, γιατί όλα αυτά είναι μύθος. Και πάνω στο μύθο αυτοί κάνουν καριέρα. Και εσύ τώρα κάνεις και κάνεις καριέρα πάνω σε αυτούς. Α, τα αυτά, λέγεται το τελευταίο. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στα ποδοσφαιρικά γιατί δεν μου αρέσουν αυτά. Λοιπόν, εύχομαι ολόψυχα, όταν βαρεθώ να ζω τέτοιες στιγμές, να τη ζήσουν και οι άλλοι οπαδοί εδώ της πόλης. Φίλε, τη ζήσαμε πριν από σένα. Στο μπάσκετ τη ζήσαμε πριν από σένα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Αντρέα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Επόμενος, καλημέρα. Βαρεθήκαμε καλημέρα, να κατεβαίνουμε. Καλημέρα, λατρεμένη κυρία Εύη. Κάθομαι προς λατρεμένη κυρία Εύη. Καλημέρα, πρωταθλήτρια κυρία Εύη. 23 λεπτά στο τηλέφωνο περιμένω. Εντάξει, 34 χρόνια πρωτάθλημα, 23 χρόνια, 23 λεπτά στο τηλέφωνο. Πια και πολλές γραμμές. Παοξάκια μιλούσαν, πήρα, κυρία Εύη μου, παοξάκια. Δεν πήρα να μοιραστώ τη χαρά και την υπερηφάνεια μου για την ομάδα μου μαζί σας. Τη χαρά. Δεν πήρα για να τη μοιραστώ, θα ήταν αστείο. Ούτε εμείς το θέλουμε. Μόνο, με τον Παπαδόπουλο να μοιράσουμε. Μόνο ένα μπράβο, ναι, για όλα στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ πολύ, κυρία Εύη. Είσαι ένα μπράβο. Και στη συνέχεια, παιδιά. Κάτσε, θα... ένα μπράβο στον Παναγιώτη γιατί, γιατί πράγμα. Για, ποιο πράγμα, για την υπομονή του μαζί σου τόσα χρόνια. Γιατί. Ναι, για ένα πράγμα. Μπράβο για αυτό που έκανε η ομάδα μας. Ότι πήρε το πρωτάθλημα. Μπράβο στον Παναγιώτη, γι' αυτό που έκανε η ομάδα. Θα το πω. Την Παρασκευή μας άκουσε. Σαν να μου πεις εμένα μπράβο στον Ασλαμά, ναι, γιατί βγάλουν ωραίο άλμπουμ Def Leppard. Μα εσύ στηρίζεις, κατάλαβες τι γίνεται. Ένα λιθαράκι σου, κατάλαβες. Είπαμε. Εντάξει. Οκ, μην κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Κάνουν τους ανόητους πολλές φορές. Κύριε Εύη μου, είναι χαζός αυτός. Μπράβο στον Χρύσανθο, γιατί η μαμά του κάνει ωραίο χαλβά. Μπράβο. Στη συνέχεια θα αναφερθώ σε κάτι ευχάριστο, σε κάτι αστείο, ας πούμε, και κάτι όχι. Ναι. Λοιπόν. Ρε παιδιά, κόλλησε πιωμένος ήταν. Ήταν μεθυσμένος από... Πολύ ωραία τα έλεγε, τα έλεγε ωραία.
Παιδιά τρελάθηκα. Κάποια δόση βγαίνει ο Σβιντεύσκι, πώς τον λένε. Τον βλέπει και λέει, πώς είναι έτσι αυτός. Κάτι τέτοιοι λέει υπάρχουν, λέει, και βρίσκουμε γκόμενες εμείς. Παιδιά, έχω πέσει κάτω, ενώ ήμουν κλαμμένη δραπετημένη, έχω πέσει κάτω από τα γέλια, χτυπιόμουνα. Έχει πει 50 τέτοιες ατάκες. Έχει πει τόσες ατάκες. Έχει πει τόσα που είπα, λέω, δεν μπορεί, είναι μετρημένος από επιτυχία. Το είπε αυτό το Σβιντεύσκι ο Κολκάς. Γάμισε, άστο τώρα, άμα σας λέω. Και τώρα να έρθω στο όχι ευχάριστο. Την Παρασκευή έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά η Μαριλή δεν με έβγαλε γιατί ήμουν, λέει, εκτός χρόνου. Τι ώρα πήρατε. Λίγο αργά. Ο κόλκας δεν μπορούσα να πάρω νωρίτερα γιατί πήρα να απαντήσω σε κάτι. Ναι. Ήμουν όμως, ήταν αργά. Ναι. Λοιπόν, έχω ακούσει την εκπομπή σας πάρα πολλούς ανθρώπους να βγαίνουν ακροατές και να λένε ότι είμαι ΠΑΟΚ και Λίβερπουλ. Είμαι Άρης και Manchester United. Ναι. Οκ. Okay. Ναι. Εντάξει. Βγήκε αυτή η κυρία Έλσα, δεσποινής Έλσα τι είναι. Κυρία Έλσα. Εμείς, εγώ δεν αμφισβητώ ότι είναι Ξάνθη. Το λέει εξάλλου και ο κύριος Ασλαμάς. Ναι. Αξιόπιστο. Την ξέρω τη γειτονιά, είναι Ξάνθη που δηλώνει πλέον ότι δεν είναι. Σου είπα ότι... Και έχω ολόκληρο θέμα μετά αυτά που είπα ο Πανόπουλος θες. Σταμάτα να μιλάς, μωρέ, μιλάω τώρα. Εγώ εκείνο που αμφισβητώ είναι το ότι δεν μας είπε, εκτός από Ξάνθη, τι άλλο είναι. Γιατί οι άλλοι λένε είμαι ΠΑΟΚ και Λίβερπουλ. Αυτή είναι Ξάνθη και τι άλλο. Και Άρσεναλ. Γιατί δεν μπορεί να είναι μόνο Ξάνθη και να μιλάει με τέτοιο μίσος. Έτσι, μπράβο. Μας περνάει για πολύ βλάκες η κυρία Έλσα, πολύ κατσούς. Και δόξα τω Θεώ στα 65 μου το μυαλό μου είναι ξηράσει. Θέλω 10 από αυτές. Γιατί τέτοια εικόνα. Γιατί τέτοια εικόνα δεν ξαναείδε. Τέτοια εικόνα δεν ξαναείδε στην πόλη. Ναι, αλλά όταν βγαίνει η κυρία Εύη και ξεκινάει να μιλάει και λέει ο διορισμένος πρωταθλητής που ξέχασε τον 90. Από το 90 εξαιτίας του ΠΑΟΚ παίζει στην Αλφαεθνική. Κατάλαβε. Από έναν απλό. Με τον Πανιώτη, το 0-1 ΠΑΟΚ Ξάνθη. Σώθηκε Ξάνθη το 90. Με μεγάλη μου λύπη το λέω, Παναγιώτη, και ο Ηρακλής την έσωσε. Με μεγάλη μου λύπη το λέω. Πότε. Πότε την μέρα που θα με έδερνε ο Γιώργος Ομάλιος, ναι, παρόντος, ναι, του Κοσμόπουλου στο Χαριλάου. Μπράβο. Ξάνθη Ηρακλής, ναι, του σώζω. Ωραία. Το λέω, ναι, και ντρέπομαι. Ντρέπεσαι. Και εμείς του σώσαμε. Αυτά δεν τα θυμάται όμως. Ηρακλής, συγγνώμη, στο Χαριλάου σου την είναι. Και απ' έξω μου την πέφτει ο οδηγός. Σταμάτα, μωρέ, Ασλαμά, παίρνω τηλέφωνο να μιλήσω. Περιμένω 30 λεπτά για να μου μιλάτε. Μην μου χώνεσαι έτσι τώρα. Έτσι. Πά να μου τη βγει τώρα από πού. Α, κάτσε εκεί στο λαγούμι σου. Λοιπόν. Θα πω τίποτα τώρα. Έχω χοντρώσει να με κλείσει. Ο Ασλαμάς το κάνει το λάγο. Όχι, ο Τσάλτη το κάνει. Ο Τσάλτη πάει. Άλλο που ουξ πάει. Ο Τσαλτίδης το έκανε, κυρία Εύη. Η έκφραση του Ασλαμά είναι, κυρία Εύη μου. Στα λαγούμια του μέσα έτσι μου γκρίζει. Στο λαγούμι του. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι αυτή η κυρία δεν ήταν μόνο Ξάνθη για να βγάζει τέτοιο μένος. Τι άλλο να είναι, δηλαδή. Στο λέω ότι δεν είναι. Δεν ξέρω τι άλλο να είναι. Μπορεί να είναι γουστερίτσα. Αυτή το ξέρει τι είναι. Λοιπόν, κύριε, αυτά ήθελα να πω. Να είστε καλά, κυρία Εύη. Έγινε, κυρία μου, στα ρίτσα. Κυρία Εύη, να είσαι καλά. Κουράγιο, περαστικά και θα συνηθίζετε. Τι θα κάνετε. Έρχεται κι άλλος τίτλος. Ναι. Ο Σονούπο. Να είσαι καλά, καλημέρα. Μαζί μας έχουμε την Dialog. Ψάχνεις δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Καταλήνη, Βέρεια. Μιλάς και διαβάζεις άπτεστα γερμανικά. Τι προσφέρουμε? Ένα πρωτάθλημα. Συγγνώμη. Τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα. Επιπλέον προνόμια. Πληρωμένες διακοπές. Ρεπό σε αργίες. Μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα. Τρεις εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη. Περισσότερα στο dialog.gr. Αφού πήραν το μοναδικό έχρωμο επαγγελματικό ποδοσφαιρικό του τίτλο το 97-98, αλλά δεν βγήκε κανείς στους δρόμους και οι φωτογραφίες χάθηκαν. Η Κυρκοτάρα λέει που είναι κρυμμένος ο θαλαμοφύλακας, απορεί. Υπάρχει και μπάσκετ θαλαμοφύλακα, τότε που έδωσε μια σφαλιάρα πίσω από την άλλη. Έγχρωμα ήταν όλα. Έτσι όλα πέσαι. Έγχρωμα ήταν. Στο μπάσκετ το επαγγελματικό. Πες ό,τι δες. Ναι, όντως. Πες ό,τι δες. Εσύ γιατί διάβασες αυτό για τον κύριο Κώστα. Θα βγει ο Κυρκός και θα πει γιατί διαβάζει. Γιατί το διάβασε, έχει δίκιο, γιατί το διάβασε για τον κύριο Κώστα. Πώς θα είσαι ασεβής. Χάσουμε αυτή την άκρη. Είσαι ασεβής. Είδες καθόλου άκρη, Λάρισα. Γιατί εσύ έβλεπε σαν εκλάτσα. Όχι, όχι, ρωτάω. Είδα, έβλεπα κλεφτά δεύτερο ημίχρονο και γκολ και φάσει. Τι συγκρίνει. Με ενδιαφέρει για τον τελικό. Με ενδιαφέρει για τον τελικό. Τι, δεν κατέβηκαν χθες. Λοιπόν, για να πάμε σε break, να καλημερίσω τον κορυφαίο οπαδό της Λίβερπουλ για την εβδομάδα μέχρι και εψέ το βράδυ. Γιατί κάθε εβδομάδα έχουμε άλλον οπαδό της Λίβερπουλ, έτσι. Αυτή τη φορά λέγεται στο όνομα Σον, στο επίθετο Μόρισον.
και αγωνίζεται ως στόπερ στην Cardiff City. Άντε ρε χαμένε. Χαμένε. Μπράβο. Μπράβο. Αυτό αν το έκανε στόπερ του Άρη, σήμερα θα είχαμε από παοξίδες 200 μηνύματα. Τρέμεις, τρέμεις, το γνώτο της Λίβερπουλ έρχεται. 200 μηνύματα. Έρχεται κι άλλος τίτλος. Αν το έπαιρνε ο Ολυμπιακός, η Κατερίνα στο Open θα έβαζε για ΠΑΟΚ. Ξεφτυλίσατε, ξεφτυλίσατε φέτος το αγγλικό ποδόσφαιρο. Τόσετε ξεφτυλίσει. Μπράβο ρε Σον Μόρισον, να σε έχουνε εκεί στο Cardiff City και να σε χαίρονται. Μπράβο. Μπράβο, δεν τρέπεστε λιγάκι. Να ντραπούνε στη Βαρκελόνη, μην το σου βάλουν 11 γκολ γραφτού στην ιστορία. Σε λυπήθηκα στο δεύτερο ημίχρονο. Πιο ενδιαφέρον είχε το πλατανιά από τον Λάρι σα. Αχ, αμέ. Ποικιλίε ενισχύσιμα μπέργκερ όπω φαλάφελ μπέργκερ, βέτζι μπέργκερ, καβούρι μπέργκερ και άλλα. Μεγάλο Ξάνθο 16 Σταυρούπολη, τηλέφωνο επικοινωνία 2310 60 22 20. Επαναλαμβάνω στι 3 η ώρα σήμερα Μάριο Ισλαμή θα είναι στο στούντιο. Γιώργος Ματζιούκης, Καφτατζόγλιο, στάδιο, για να περιγράψει ζωντανά και να σχολιάσω εγώ την ματσάρα Ηρακλής 1908, Νουπουσού Βόλος 2017. Συνεχίζει στο ίδιο ύφος και τέμπο η Αθηνά το Αριανάκι από το Κιτρινό Μαύρο Ελευθέριο Κορδελιό. Παιδιά, καλεί το ποιος θέλει, έτσι. 2310, 287 και 3 οκτάρια. Με Μητσοτάκι αρχηγό και δίπλα Μαρινάκι, πρωτάθλημα θα πάρουν στον Πειραιά και πάλι. Κάνει ένα λάθος σε ένα γράμμα. Αντί για μη βάζει νη. Παλικάρι μου. Που, θα πάρουμε, έπρεπε να γράψει. Α, να το πω λες, ναι, όχι. Ναι. Πέστε, εγώ έτσι να το έλεγα. Ναι, το διαβάζω άλλη μια φορά. Το άλλα, με Μητσοτάκι αρχηγό και δίπλα Μαρινάκι, πρωτάθλημα θα πάρουν στον Πειραιά και πάλι. Να ζητήσω συγγνώμη από την Έλσα, αν ακούει, για τον χαρακτηρισμό μουστερίτσα από την κυρία Εύη. Θα το έκανα και αν γινόταν αντίστροφα. Πάμε γραμμές, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Γεια σου φίλε. Το να μην αντέχεις ο παδός σου, ο οποίος βγαίνει και τεκμηριώνει όσο καλημέρα. Μπορεί. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Θουβού είναι αυτός. Ναι, αυτός είναι. Καλημέρα Θουβού, καλή εβδομάδα αγόρι μου. Τι καλή εβδομάδα. Μόνο καλή εβδομάδα. Η πιο καλή εβδομάδα. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Καλύτερη εβδομάδα. Ναι. Παπαδόπουλα. Πανάξιε πρωταθλητή, ναι, πιο μπορεί. Καθαρέ, πιο τίμε, δεν έχω λόγια, δακρύσαμε όλοι χθες την κυριολεξία για αυτό που είδαμε. Φόρτα πάω κάρα, τα καλύτερα. Κάτσε, για ποιο, για το 5-0 ή για, το, για ποιο. Για την τελετή. Για το σκηνικό στο τέλος. Για το σκηνικό στο τέλος. Α, για την τελετή, εντάξει, ωραία. Ναι. Γιατί εγώ με το 5-0 γελούσα, δεν είναι. Τα καλύτερα, ποιά σου λέγανε 200, 5-0. Έχουμε συζητήσει και οι Ολυμπιακοί έτσι λέγανε. Ποια καλή 5-0. Πρέπει να έχετε το ίδιο manual. Έχετε το ίδιο manual. Και οι Ολυμπιακοί έτσι λέγανε. Και που τρέχανε πολύ ήταν. Μόνο Άρης πέρασε αλόβητο. Δύο φορές κιόλας. Συγγνώμη, για τον Πρίγιοβιτς. Χθες τι ήτανε. Λεβεντοσέρβος ή ναι, ναι, ναι. Ελβετοσέρβος. Κολοτούπα έκανε, Λεβεντοσέρβος. Ο δολοφόνος της Βέρνης, με το αγγελικό πρόσωπο, ναι. Ήταν αυτός που φώνεσε όλη την Ελλάδα στον πρώτο γύρο και μετά έφυγε. Ο Βαλκάνης Βαν Νιστελρόι ήρθε. Για να μην λέτε πολλά. Και πήγε στους Μάου Μάου και δεν μπορεί να βάλει γκολ. Ακριβώς. Σεβασμός στον πρωταθλητή. Είναι αυτό, έχει το DNA. Στο DNA σου πρέπει να είναι, φίλε. Κατάλαβε. Το έχει ο Μάου. Σαλαϊδάρη! Σαλαϊδάρη! Δεν σαλαϊδάρη! Αυτό σήκωνε σημαία και ήταν στην Κέρ. Ποιο είχα, ποιο είχα. Σεβασμός στον πρωταθλητή. Και ο Ολυμπιακός, ξέρεις, άρχισε να βάζει γκολ όταν απελευθερώθηκε από το άγχος του πρωταθλητισμού. Θα το αποκτήσουν σιγά σιγά, κατάλαβε. Για ποια ομάδα μιλάτε, για αυτή πήρε το κύπελο για social media που είναι πρώτη λέει. Να είσαι πιο σοβαρός, είναι πρωταθλητές δευτέρου γύρου. Πώς το λέει, πρωταθλητές δευτέρου γύρου, 101 γκολ, οι άλλοι είναι πρωταθλητές λέει στα δοκάρια. Εντάξει, καλά είναι. Έτσι δεν κορδεύα τόσα χρόνια, πρωταθλητές Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, πάρτα τώρα. Στο YouTube πρωταθλητές είναι άλλοι. Γυρίζω τον Τροχούλη. Καλημέρα. Καλημέρα, δεν βγούνε σε καλά παλικάρι μου. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Οι γραμμές ανοιχτές, παιδιά. Καλείτε 2310-287-888. Μπείτε στο Facebook του Λίμπερο. Α, τα σχόλια να διαβάσουμε. Έτσι. Στο για ίδιο... πες λίγο, τι είναι ο Γιαννούλης Αριανός. Αριανός. Δες πώς. Κεντρική Μακεδονία, κοιτάμε μπροστά. ΠΑΟΚ, πρωταθλητής Ελλάδας, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Αυτός είναι Άρης. Είναι Άρης. Αυτός... Άντε, ρε! Άντε! 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 Απλά! Άντε! Και ο εφιάλτης Έλληνας ήταν. Άντε που είναι Άρης! Και βάζει ΠΑΟΚ πρωταθλητής, ήταν πράξη και έγινε δίκαιο. Είδα Αριανό. Και μου λες ότι είναι Άρης. Κυριακή 7:30 το πρωί. Άντε ξεφτυλισμένη. Και μου είπε, αυτό λίγο με τις κόλλες, παιδιά, αυτό λίγο με τις κόλλες.
Αριανό, ε, και λέει: πε και το τσαλτίδι, ρε σύλλη με τι φωνέ. Λέω και εγώ φωνάζω, εντάξει. Άσε τώρα, είτε είναι Άρη. Easy boy, easy boy. Είναι Άρη. Καταλαβαίνουμε. Άρη είναι αυτό. Εντάξει, άντε από εδώ. Άρη είναι το ίδιο. Μαρία. Μαρία. Αυτοί είναι φιάλτε. Όχι. Δεν έχει πολιτική, φίλε, η ομάδα. Nightmare. Δεν έχει πολιτική η ομάδα, φίλε. Ωραία. Όταν είσαι Άρη. Πάμε γραμμή. Και δεν έχει θεσμικό ρόλο. Δεν έχει θεσμικό ρόλο. Για τα ψηφαλάκια. Άρα δεν είσαι Άρης. Ναι, λάθος του. Αδικεί τον εαυτό του. Γιατί γενικά έχει καλή παρουσία. Γι' αυτό θα φάει ένα 80-20 στο κεφάλι τον Τζίτζι και θα ησυχάσει. Ωραία, καλημέρα. Πάμε καλημέρα. Άκου είναι Άρης. Ήταν δίκιο και έγινε πράξη. Καλημέρα. Ντροπή, ρε φίλε. Κυριωτοπούλου Ηρακλής. Ντροπή τη αυτό που ανέβασε. Καλημέρα. 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 Ελπίζω ότι τη χαρήκαμε την ακριβή μα φιέστα. Ελπίζω κι εσείς να απολαύσετε τα γκολ που τρώει ο Κουέστα. Έτσι πάει το φήμα. Είναι ο Παύλος ο παδός του Παύλου. Ο Κουέστα κέρδισε, φίλε. Πολ. Δεν πειράζει. Και είναι ο μόνος θεματοφύλακας που δεν έφυγε ηττημένος από την Τούμπα δυο φορές μάλιστα. Στα διάφορα μάτς. Ναι. Καθόλου αδιάφορο. Εδώ χθες έλεγες. Πιο απ' όλα. Έξι νίκες εκτός έδρας έχει ο Άρης. Έξι. Έξι. Και κανονικότατες. Με τους άλλους να παίζουν πλήρης. Όχι με μείον 6, μείον 7, μείον 8, μείον 9. Πλήρης. Αγαπημένο μου Χρήστατε, το αναγνωρίζω, ναι. Έχει κερδίσει σε όλα τα γήπεδα στην εμβέλεια της Ελλάδος, στην ελληνική επικράτεια, εκτός από τα 504 χιλιόμετρα. Κέρδισε και εκεί, τον Απόλλωνα. Τα 5. Και τρεις φορές. Αλφα. Και τρεις φορές. Σαν την πύρα που έπινε ο αλκοολικός παίκτης σου χθες. Τρεις φορές. Με πύρες. Ντροπή. 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 Εξάδα πύρες. Ντροπή. Παρότι μας κατηγορείς για Μπρούκλιν. Ο οποίος περίμενε λίγο. Ο Μάτος τι έγινε. Μου είπε ένας φίλος μου στην αλλαγή, νευρίασε. Στράβωσε. Και έφυγε στα αποδυτήρια. Αυτά που σου λέμε στα θυμωμένος. Αυτά που σου λέμε στα διαλύματα το παίζει τώρα από την Ελλάδα. Άντε ρε χαμένε. Μην δίνεις τον εαυτό σου, είπε ένας φίλος μου. Γύρισε μετά τα βρήκανε. Πότε τα βρήκανε. Και μετά είπε πιο πολύ τον από τον εαυτό μου τον αγαπάω. Έτσι είπε. Για τον Ρεμπάνα. Ρε μπούφο. Θα τον έχεις. Ρε μπούφο, την Πέμπτη έχεις μάτς, βρε μπούφο. Είμαστε η μόνη ομάδα που κάνει 18 μέρες Πάσχα. Έτσι. Παύλο, τώρα που είσαι στον αέρα, μην κλείσεις. Πρόσεξε. Δύο μηνύματα στέλνει Αθηνά, το άλλο μετά. Αυτό που μου αρέσει εμένα πολύ, στο διαβάζω τώρα. Κάντε και κάτι αλλιώτικο να έχει λίγη αξία. Γιατί του πάω και γιορτές θυμίζουν Super 3. Ού, ναι, καλά. Το εφημεριδάκι του Super 3. Ρώτα τους αεξίδες τι θυμίζει το εφημεριδάκι του Super 3. Άσε ρε τώρα. Έλα, Πολ. Σε δύο λεπτά θα στείλω μήνυμα. Έγινε, Παύλο. Καλημέρα. Φιλιά, τσάω. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή δεν υπάρχει. Όσους πυρσούς ανάψετε, δεν φέγγει το σκοτάδι, όμως το κίτρινο το φως θα υπάρχει μόνο ο Άρης. Ωραία, φιλά, πάλι τυρλάει σε αυτήν την. Δεν έχει όλη καταληξία αυτό. Πιο πολύ από εμάς είσαι τυρλάει. Αθηνά, άλλοι πήραν πρωτάθλημα, άλλοι σουρώσανε μου φαίνεται. Και νωρίτερα έχει στείλει κι άλλοι. Κι άλλο. Άρη, θεέ λατρεία μου, μοναδική μου αγάπη, κάν τους όλους να μιλούν για πάρτι σου και πάλι. Μπράβο, μπράβο, χειροκροτήστε, μπράβο. Αθηνά, αν μαγειρεύεις. Όπως κάνεις ρήμες, συγγνώμη, χώρισε και σε παντρεύομαι ξανά μανά εγώ. Δεν υπάρχει, το διαβάσαμε αυτό, αλλά ξανά αυτό αξίζει. Κάντε και κάτι αλλιώτικο, να έχει λίγη αξία, γιατί του πάω και γιορτές θυμίζουν Super 3. Έτσι. Και εμάς το οργανώνει ο Super 3, όχι η διοίκηση. Υπάρχει διαφορά. Οι οπαδοί του πάω το οργανώσαν. Πληρώσαμε την τσεπούλα τους όλα τα βεγγαλικά. Άσε τώρα, εσύ μίλες μπουρδες. Τιμολόγιο. Τιμολόγιο. Φέρε και εσύ τιμολόγιο. Τι. Φέρε και εσύ τιμολόγιο. Τι τιμολόγιο. Τι τιμολόγιο. Πέρασε πενταετία εμένα, παραγράφηκαν. Στα κάστρα. Την είχα πρίσω. Δεν είχε. Συγγνώμη, ποιο είναι ο Καρυπίδη, θα πλήρωσε. Αφού είναι άφρακο, λέτε. Τόσα νεράκι που λύσει την Κίνα. Σαγκάι και τέτοιο. Και έτσι δεν λέγατε. Ότι η Κίνα έφυγε το Γενάρη, έλεγε ο άλλο. Οι παίκτε απλήρωτοι διαλύω με το Γενάρη. Αυτά δεν λέγατε. Τελευταίο αυτοκράτο να βγει καινούργια ταινία με Καρυπίδη. Θα είμαι σχιστό μάτι, έτσι κατάλαβε. Η Jackson Service. Αυτό προ είναι σεξιστικό. Μην το διαβάσει. Γιώργο Ιταλέ, είσαι τέτοιο. Είσαι εκτό πραγματικότητα. Γιώργο, δεν διαβάζει. Εκτραχύθηκε πολύ τώρα. Στέλνει αφιερωμένο στην Αθηνά. Είναι ντροπή σου. Δεν διαβάζει τίποτα άλλο. Είναι ντροπή σου. Εντάξει τώρα. Για τα μπαλάκια να διαβάζουμε. Στείλε το ή στο ίδιο ύφο. Στείλε το ίδιο. Όχι, είναι η απόδειξη. Ότι είναι η απόδειξη. Έχουν πάρει το πρωτάθλημα. Δεν αντέχω ρε φίλε. Δεν δέχονται τίποτα ρε φίλε. Δεν τρέμει τώρα ο Ιταλό. Είναι κρυφρισμένο πολύ. Εκρεμιλούζει λίγη. Τι μήνυμα είναι αυτό. Τι μήνυμα είναι αυτό. Τι μήνυμα είναι αυτό. Τι μήνυμα είναι αυτό. Πάντα τέτοια γράφει.
Ντροπή, ντροπή, γιατί πήγε σε γυναίκα. Όχι, λοιπόν. Την Παρασκευή δεν κάναμε αναφορά, ρε φίλε, δεν βάσαμε το βιντεάκι, τίποτα δεν κάναμε. Πέστε όλα εδώ πέρα τι γίνεται. Κάνε δίκιο και έγινε πράξη. Όλα τα. Μ' αρέσει το κράξιμο. Θέλω κράξιμο. Διάβασα σχόλια τώρα κάτω τη φωτογραφία του. Πριν τα διαβάσει, Τζέξο Σέρβι. Μπείτε και δείτε φωτογραφία Παπαδόπουλα με κομμάτι χορτάρι από την Τούμπα στο Instagram και στο Facebook του Λίμπερου. Injection Service για ιδιώτες και συνεργεία. Απόλλων 18 κάτω Τούμπα στον κήπο του Καλού και στο ίντερνετ στο injectionservice.gr. Με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπεκ άμεσου ψεκασμού, τσιφσί και εκτυπωμένα τα αποτελέσματα της διάγνωσης. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Ο Πατοματζής 4 λέει: σήκωσε και πάτωμα από το κλειστό της Ιεράπετρα στο πανηγύρι του Πατριάρχη. Θα σας το φέρει αύριο. Καλό. Πάμε γραμμή, καλημέρα. 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 Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Φώτης Αριανός. Φώτης, ο πατός του Άρη. Πάμε, Φώτη. Καλή εβδομάδα, κορί. Μαύρη ημερομηνία η χθεσινή. Αποφράς. Αποφράς ημέρα. Αποφράς. Τουλάχιστον ήταν σημαδιακή ημέρα. Τι ακάτσεις. Ήταν σημαδιακή, ναι, ναι. Τι ακάτσεις. Τι να κάνουμε, θα το ξεπεράσουμε. Δεν πειράζει μόνο. Ναι. Μόνο αν το πάρει Λίβερπουλ τότε θα είναι όλα καλά. Αυτό το φέρω εντάξει όλα. Μαζί σου με τώρα. Εσύ το κάνεις τώρα εφιάλτη πραγματικότητα. Κάνω πραγματικό εφιάλτη του Βασλαμά. Κατάλαβες τι γίνεται. Δεν χορτέρει από Ελλάδα, θέλει και Αγγλία. Και Champions League, έτσι. Ωραίος. Άμα, αυτά εδώ δεν μου λες. Αν στον Άρη ο Δελιζήσης, ο Γιώργος ο Δελιζήσης, έκανε ό,τι κάνει χθες ο στόπερ και αρχηγός της Cardiff City, τι θα έλεγες? Νομίζω πως θα τον περίμεναν γύρω στους 20 Αριανούς. Εγώ λέω θα έχει απ' έξω καμιά χιλιάδα Αριανούς. Αυτή την προσπάθεια έκανε ο Ανθρωπάκος, αυτό κατάφερε. Με το δίκιο τους. Ναι, αυτό με το που δίκιο κάνει τους. Χθες ο Μόρισον είναι εντάξει. Δηλαδή σε άδεια αιστεία καινή, εγώ ξέρω τη γνώμη σα στην αρχή, λέω ότι ακύρωσε. Ο Μητόσεβιτς πώς το έχασε τότε. Ο Δημήτρης λέει ότι έγινε χθες στην πόλη, συν 4 από την Everton. Δεν το πιάνω. Γιατί μάτιστε, λέει. Καλά, το κατάλαβα. Τι, ότι έγινε χθες στην πόλη. Συν... Άλλο φώταρε. Αυτά. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, παιδιά. Γεια σου, ρε Φώτη. Καλημέρα. Με βαριά καρδιά, με βαριά καρδιά. Να είσαι καλά, Φώτη. Καλημέρα, πώς είναι, πίνετε κιόλας λέει αυτό το χόρτο. Έλα από εδώ. Επόμενη γραμμή. Good morning, lads. Δες, σε αυτό το σημείο ψυχοραγούσε ο Καράμπελας. Μετά το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ, την ήττα στο τελικό του κυπέλου στο Βόλεϊ, την πτώση του Ηρακλή στη Γάμα ή στη Δέλτα, μόνο η ήττα της United θα δώσει χαρά στον Ασλαμά. Αν το σηκώσει λίγο, θα κάνει καμιά πενταετία να κυκλοφορήσει. Σοφό. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Εσύ που τα βάζεις με την τύχη σου. Ναι, σε σένα μιλάω που θεωρείς τον εαυτό σου γκαντέμι και άτυχο. Καλημέρα. Που νομίζεις ότι όλα σου πάνε ανάποδα. Σκέψε τον τύπο που είπε στην κομμένα του. Αγάπη μου, θα παντρευτούμε όταν πάρει πρωτάθλημα. ΠΑΟΚ. Καληνύχτα. Τον έχουμε εδώ, θα κάνει εκπομπή αμέσως μετά. Καλημέρα. Ωραίο, καλημέρα. Παντρεύεται. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, έλα, φιλέ. Ναι, καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα. Ο Χριστόφος. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, αδερφέ, εσύ. Μία μπαμπάμ θα μιλήσω και κλείνω. Νεαπολίτη είμαι. Νεαπολίτη, ναι. Φιλέ, ομάδα. Είπαμε Νεαπολίτης, έχουμε ξαναμιλήσει. Ηρακλής, δεν φίλε, η Νάπολη. Γιατί έπαιζε και πολύ Ηρακλής. Πανοράματος, ναι, πάω. Λοιπόν, ναι. Μια ρίση θα πω και κλείνω. Ρίση. Ναι. Η νύχτα πάει, πέρασε. Σκεφτόμαστε την άλλη. Προλάβετε τον ΠΑΟΚ μας, πρωταθλητή και πάλι. Ωραίος, ωραίος Νεαπολίτη. Πολύ ποιήση σήμερα. Ωραίος. Κορδελιό Νεάπολη ποιητές. Καβάφης 4. Ποιητικός Ίστρος. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν υπάρχει. Ναι. Αυτά. Άντε, παιδιά, σιγά σιγά. Ναι, παιδιά, κλείνουμε, ναι. Κλείνουμε. Παραπέντε. Κλείνουμε. Παιδιά, σιγά σιγά κλείνουμε. Να είστε καλά, αδέρφια. Κάνουν... Ευχαριστούμε Σωτήρη Δασκαλάκη και ευχαριστούμε Χρήστο Κιώση που πραγματικά ίδρωσαν τη φανέλα σήμερα. Δίνω εμείς ραντεβού 3 η ώρα εδώ στο στούντιο του Λίμπερο για την περιγραφή της ματσάρας. Ηρακλής 1908, Νούπου Σου Βόλος 2017. Τελευταία γραμμή έχει 1,5 λεπτό. Καλημέρα. Καλά που είδαμε γιορτή και η νύχτα έχει φέξει. Γιατί ξεχάσαμε αυτήν από το 46. Φαντάζει και να έχει. Τα χαμάτα εσύ είσαι! Ο Παύλος είναι. Α, ο Παύλος! Παύλο, είσαι αρρώστια! Έλα. Είσαι αρρώστια, δεν υπάρχει. Άλλη μια φορά σε παρακαλώ, ρε, σε παρακαλώ. Ξέχασε. Καλά που είδαμε γιορτή. Η νύχτα είχε φέξει. Γιατί ξεχάσαμε αυτήν από το 46. Δεν πειράζει, θυμίσω αυτήν. Το 86! Έτσι κλείνουμε, άστο, κρυάδα τώρα, πιστεύετε, άστο, άστο. Παύλο, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αδέρφια, αύριο εδώ πέρα με το καλό, έτσι, καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε όλοι, άλλο κακό να μην μας βρει. Όπως στη Σρι Λάγκα. Το μεγάλο. Και τα περνάει δίσα σαν να είναι κουνούπια, ρε φίλε. Μαρία, μπορείς, έχουμε ανεβάσει το Λαμπαοτάρι, στο όλο το παιχνίδι του Άρη, μέχρι να αρχίσει το μάτς του Ιράκ. Όλο να το δεις ξανά, να το μελετήσεις. Το βλέπα. Μία πορεία. Ναι.
Ούγκο Σόουζα αρχηγός. Ναι, γιατί και πέρσι ήταν. Παρόντος του Βέλεθ, μου έκανε εντύπωση. Ρε φίλε, έπαιξε μετά από 5 μήνες το περίπτωμα. Μήνυμα για Αθηνά. Μήνυμα για Αθηνά ήρθε. Μήνυμα. Δεν, α. Αθηνά, λέει ο 164. Σε πείραξαν, μου φαίνεται, του ΕΛΠΕ οι ουσίες. Και πάλι μας αράδιασες ασυναρτησίες. Δεν βλέπεις, λες, πρωτάθλημα του χρόνου με στην Τούμπα. Ε, μάλλον σε ΠΕ. Κόβεται εκεί πέρα. Ρε. Να σου πω κάτι, 164. Τελευταίες 3-4 μέρες. Τα μηνύματά σου, τα 9 στα 10, βγαίνουν πετσοκομμένα στο τέλος. Δεν ξέρω γιατί. Ήταν μια όμορφη ποιητική εκπομπή της Τρόικας, εδώ πέρα στο λίπεδο της καρδιάς σας. Καλή εβδομάδα να έχετε. Απίστευτο. Με το καλό αύριο, αδέρφια, να είστε καλά. Γεια.